Καλησπέρα σας. Βράδυ Παρασκευής. Παρεμβάσεις στο Blue Sky με δημοσιογραφική συντροφιά στο κατόφλι του τριημέρου. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Σταδάκη, που είναι τα παιδιά να τα δω. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Πουλακίδα από την Αυγή. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Ιορδάνη Χασαπόπουλο, πολιτικό συντάκτη του Μέγκα και διευθυντή σύνταξη τη εφημερίδα Βραδινή. Και στο ραδιόφωνο 24-7. Και στο ραδιόφωνο 24-7. Ορίστε. Ναι. Πολυθεσίτη. Ναι. Το Μέγκα δεν υπάρχει. Ναι, το Μέγκα δεν υπάρχει. Λοιπόν. Κύριο Γιάννη Ρήρη από την Dreamium.gr και ο κύριο Άρη Αραβανό από το Βήμα, πολιτικό συντάκτη. Λέω στο κατόφλι του τριημέρου, γιατί θα πάει ο Κούκο Αϊδόνη με την Αμόλυβδη. Και επειδή εξημών το οικονομικό ρεπορτάζ κάνει ο Τσινίδης, μου λες τι ιστορία είναι αυτή με την Αμόλυβδη. Δεν είναι μόνο η Αμόλυβδη. Είναι και το πετρέλαιο, είναι όλα τα. Ναι, τι είναι αυτό κάψιμα. Το πράγμα, παιδί μου. Στην Αμόλυβδη έφτασε 2 ευρώ. Είναι, 2, κάτι. Είναι ένα. Και ένα ακόμα ερώτημα έχω να σου κάνω. Ναι. Για να το βάλεις συνολικά. Γιατί έχεις τέτοιες διακυμάνσεις. Πώς μπορεί δηλαδή σε ένα πλατήριο να βλέπεις τιμή 1,5 και σε ένα άλλο πλατήριο να βλέπεις 2,02. Με καλείς να σου αναλύσω την θεωρία του ανταγωνισμού. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, υπάρχουν και καρτέλ. Από το 1990-91 και μετά, η αγορά πετρελοειδών και στην Ελλάδα κατόπιν επιταγής ευρωπαϊκής απελευθερώθηκε. Mm. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί την αγορά, δηλαδή οι μεγάλες διακυμάνσεις τιμών. Φαντάσου ότι αν οι διακυμάνσεις τιμών είναι μικρές, από πρατήριο σε πρατήριο, μπορεί να γεννηθεί το ερώτημα ή η υποψία εναρμονισμένης πρακτικής τιμών. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιρετικά δύσκολο μπορεί να τηρηθεί ο ανταγωνισμός. Όταν σε ένα νησί μας υπάρχουν 2, 3 ή 4 πρατήρια, ναι, πόσο εύκολο, έτσι, πόσο πανεύκολο και πόσο έτσι, σε επηρεάζει έναν επιχειρηματία να κάνει μια εναρμονισμένη πρακτική με τους δίπλα του, να έχουν ένα λεπτό διαφορά τη βενζίνη, γιατί αυτό δεν θα θεωρηθεί και εναρμονισμένη πρακτική, και να έχουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο στα ύψη. Υπάρχει και μια ωραία δικαιολογία. Η δικαιολογία. Άρα λες ότι ο μόνος λόγος αυτών των τεράστιων διακυμάνσεων είναι η κερδοσκοπία. Ακριβώς. Είναι η κερδοσκοπία. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος αντικειμενικός λόγος. Όχι, όχι. Ακούω για παράδειγμα τους πρατηρίους. Θα σου εξηγήσω. Και θα σου εξηγήσω. Ναι, τα ακούω χρόνια, 30 χρόνια τώρα. Που λένε ότι πάει το πείραγμα σύννεφο. Ένα. Ακούω επίσης τους παράγοντες της αγοράς. Mm-hmm. Να λένε πρατηριούχους πάλι, να λένε παιδιά, όπου βρείτε χαμηλή τιμή βενζίνης, είναι λαθρεμπόριο. Να είστε εξαιρετικά πονηρεμένοι και εξαιρετικά επιφυλακτικοί για την ποιότητα του υλικού, του καυσίμου. Και θα ξαναδείς. Είναι έτσι. Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Και θα ξαναδείς τι γίνεται. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα ψωνίζει, να το πούμε λαϊκά και απλά, πετρέλαιο πάντα από το εξωτερικό, έτσι, δεν έχει δικό της πετρέλαιο. Οι τιμές καθορίζονται διεθνώς, είναι χρηματιστηριακές τιμές. Τώρα, να μην μπλέξω τους τηλεθεατές, υπάρχουν κάποιες άλλες τιμές, είναι τιμές φορτίου στον ωκεανό, που κανείς μπορεί να ψωνίζει όσο το πλοίο ταξιδεύει, mm-hmm. Δεν έχει καθοριστεί τιμή και εκεί μπορεί να την βρει φθηνότερη. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι το εξής, ότι όταν ακριβαίνει η τιμή του Brent, έτσι, και έρχεται στην Ελλάδα, το brand που έρχεται σήμερα, διηλίζεται κτλ. Περνάει διεργασίες, ξεχωρίζει, άλλο πάει για φιλμ, άλλο πάει για πετρέλαιο, άλλο πάει για ορυκτέλαιο, άλλο πάει για πετρέλαιο. Αλλά η τιμή έρχεται αμέσως. Αλλά η τιμή, ακριβώς, η τιμή, δυστυχώς η αυξημένη, έρχεται αμέσως. Δεν συμβαίνει όμως και το αντίστοιχο όταν η τιμή πέφτει. Αυτό είναι αρχικά θέμα διηλιστηρίων. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιάννη, πολύ χειρότερο. Που αν θέλεις, επειδή το ξέρω από μέσα. Το ακούσω. Το έμαθα από μέσα. Εάν πάμε στους μεγάλους κόμβους, τα πρατήρια τα μεγάλα των εταιριών είναι συνήθως στις εταιρείες. Ή εταιρείες θυγατρικές. Και έχουν διαχειριστές μέσα. Δηλαδή, αν δεις 3 βενζινάδικα σε μια ακριβή περιοχή και τα 3 είναι της ίδιας εταιρείας, της ίδιας μαμά. Έχει διαχειριστή μέσα. Και βλέπεις το εξής φοβερό. Παρακολουθήστε το. Εγώ το έχω παρακολουθήσει επειδή κινούμε συνεχώς προς το βόρειο άξονα. Όποτε έρχεται τριήμερο, Πάσχα, Πρωτομαγιά, γιορτές, 3 μέρες νωρίτερα,
όλα τα πρατήρια διαμορφώνουν τιμή προς τα πάνω. Μετά, από 2-3 μέρες, αρχίζει μία προς τα κάτω. Η διαφορά δε Κηφισίας με Πειραιός είναι τεράστια. Δηλαδή, η τιμή βενζίνης στην Πειραιός είναι πολύ χαμηλότερη. Γιατί με τις αντικειμενικές αξίες πάει. Έλατε. Ξεκινάς από την Κηφισίας, ξεκινάς από το Δαχτυλίδι και πας μέχρι τον Άγιο Στέφανο και είναι η ίδια τιμή σε όλα τα πρατήρια. Κοίταξε, να πούμε μια αλήθεια. Στην Πειραιός, στην Πειραιός έχει περισσότερους επαγγελματίες, έχει περισσότερα φορτηγά, είναι η βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα και φορτώνουν οι επαγγελματίες. Άρα το συμφέρει, έχουν μεγαλύτερη Άρα, μετανάλωση. Αναγκαστικά συγκατούν. Γι' αυτό έτσι. Είναι και πιο φθηνή στην Κηφισιά τώρα και σε όλες αυτές τις. Είναι ο Γιοταχής και πάντως, ο Εύκορος. Μιλάμε για τεράστια διαφορά και τεράστια επιβάρυνση. Δηλαδή, αυτός. Καλησπέρα στον Γιάννη Ταφιστάκο. Καλώς ήρθατε, Γιάννη. Από το δικαιολογητικά.gr. Δηλαδή, αυτοί που θα ταξιδέψουν για το τριήμερο. Μα γι' αυτό τα ανεβάζουν. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με τις τωρινές τιμές. Ασταδιώδια. Παραδίπλα, που είναι επίσης τσουχτερά, θα πληρώσουν ένα βούτο λεφτά τώρα. Άκουσα ένα υπολογισμό που δεν ξέρω αν είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γύρω στα 120 ευρώ για να πας Θεσσαλονίκη. Να πας και να έρθεις. Να πας και να έρθεις. Με τις σημερινές τιμές που έχουν διαμορφωθεί, το 1,60 και τα λοιπά. Βενζίνη. Προσέξτε, από 95 που ήταν πριν από λίγες μέρες. Πας στα 200. Όχι, γιατί είναι 500 χιλιόμετρα να πας και 500 να γυρίσει 1000. Ο καθένας μπορεί να το υπολογίσει στα 50 λίτρα, ας πούμε. Το γεμίζει το αυτοκίνητο τώρα στα 75-80, τα 50 λίτρα. Όχι, είναι απλό. Σε ένα τάξη μεγέθους. Ένα μεσαίο αυτοκίνητο που κάνει το ταξίδι. Τα 2.000 κυβικά το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών σε βενζίνη. Περίμενε, μη λες ένα μεσαίο αυτοκίνητο 2.000. Γιατί μου θυμίζει ένα πρώην υπουργό που βγήκε από ένα δείπνο εργασίας και είπαμε τι φάγατε κύριε υπουργέ. Λέει, Σολομό, ό,τι τώρα μας ξέρετε. Τι φάγατε, υπουργέ μου, Σολομό, δεν είναι το εν πάση περιπτώσει, ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών σε βενζίνη καίει περίπου 8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Κατά συνέπεια, να πάει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη θα κάψει 80 λίτρα. Βάλε τώρα το λίτρο με 1,7, 1,8. Είναι 120, 130. Και τα διόδια άλλα 50 και 50, 100. Θέλει 200 αεροπλάνο και πας. Τώρα το μισθό θε. Και οι καφέδες στον δρόμο και κανένα άντρα για το παιδί. Όχι, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πα και δεν μένει, πα και φεύγει. Εσύ σα σύμφωνε για ταξίδια. Παιδιά, όποιοι είναι να δω, βγείτε έξω στην αντία, θα περάσω. Να σου πω μια γρήγορη, να χαιρετήσω και να την κάνω μια πίσω. Θα σου πω κάτι να σε εντυπωσιάσει. Η μετακίνηση στην Ελλάδα ενδεχομένω είναι το πιο ακριβό σπορ που μπορεί να κάνει κανεί. Εμένα η κόρη μου σπουδάζει στην Κομωτινή Νομική. Έτυχε να θέλει η γιαγιά της να πάει και το λεωφορείο, να πάει, ήθελε 80 ευρώ. 80 ευρώ. Γιατί δεν είναι Αθήνα Κομωτινή. 80 ευρώ. Όχι, πήγαινε. 80 ευρώ. Γιατί το τρένο είναι 50 ευρώ. Μου λέει η σκηνοθέτης μας ότι στο Βερολίνο πας με 56. Έτσι. Καλά και στην Κομωτινή, άμα κλείσει με 19 πας. Όχι, λέω. Λοιπόν, να βγάλει εισιτήριο στο λεωφορείο, στο ΚΤΕΛ, θα πληρώσει για να πάει η Κομωτινή 80 ευρώ. Αν θελήσει να το βγάλει αλέ ρετούρ, έχει μια καλή ρετούρ. Κάτσε να πάμε στην Ελλάδα που μου φωνάζουν. Έχει Σκοπιανό, πριν από λίγο τελείωσε η συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς, να δούμε τι έβγαλε ή τι δεν έβγαλε. Και ποια ονόματα μένουν στο τραπέζι, αν μένει αυτό το Μακεδονία του Ίλντεν και πώς είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι μεγάλη νίκη αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα συνθετικό κοντά στον όρο Μακεδονία. Όχι κοντά, πριν. Πριν. Έχει διαφορά. Πριν τον όρο Μακεδονία. Λυκάμε. Και ποιους αποκάλεσε ανοήτους που λένε ότι πάμε να δώσουμε και όχι να πάρουμε. Έχει μπουτάρι και την επίσκεψη του κ. Τσίπρα που έδωσε στον οποίο έδωσε και το χρήσμα, έχω την αίσθηση πια, επίσημα, ό,τι επιλέγει ο καθένας. Και την επίθεσή του στο λεγόμενο μαύρο μέτωπο, έτσι αυτό να παραμένει ζωντανό. Έχει εκλογές, αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Έχει συντάξεις, έχει πολλά ακόμη. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, Πουλακίδας, τι έγινε στο Σκοπιανό? Δεν φτάσαμε σε συμφωνία. Όχι, δεν φτάσαμε σε συμφωνία. Συμφωνία, φτάσαμε στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, τέλη Ιουνίου. Ναι.
θα φτάσουμε ή ενδεχομένως να. Ουσιαστικά είναι θέμα των Σκοπίων να θα δεχτούν. Υπάρχει μια κρίσιμη φράση που την ακούει πολύ συχνά και τη χρησιμοποιεί. Την ακούσαν με ενδιαφέρον στην Αθήνα. Την έχει πει ο Δημητρόφ. Ότι όσο περισσότερο όνομα παίρνουμε, λέει ο Δημητρόφ, τόσο περισσότερο έργα όμως θα δίνουμε. Εδώ αυτό το οποίο έχει γίνει με το όνομα το Μακεδονία του Ήλνιντ είναι ότι έχει μπει το έργα όμνες, έχει γίνει αποδεκτό και έχει μπει καθαρά μέσα στη διαπραγμάτευση. Κάτι που γι' αυτό το όνομα όμως. Μέχρι τώρα. Αλλά πια έχει μπει το έργα όμνες ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό σε μια ονομασία. Και φοβάμαι. Ένα κάθε ερώτημα. Όνομα έχει το δικό του πακέτο. Ακριβώς. Το δικό του πακέτο κάθε όνομα. Έχω μία απορία. Μήπως κάναμε γκέλα δεχόμενοι να κάνουμε γύρω επαφών και να συζητήσουμε εκτενώς στο εσωτερικό ένα όνομα το οποίο βόλευε τους Σκοπιανούς, ενώ για κανένα άλλο όνομα δεν έχουμε κάνει αντίστοιχο γύρο, ούτε για το Βόρεια Μακεδονία, ούτε για το Μακεδονία του Βαρδάρη, ούτε για τον Γκόρνα, ούτε για όλα τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι από τον Νίμιτς. Δεν κάναμε γύρο διαπραγματεύσεων συζητήσεων στο εσωτερικό για αυτά τα ονόματα, στα οποία έχουμε γυρίσει τώρα στη λίστα του Νίμιτς, αλλά το κάναμε για αυτό που βόλευε τους Σκοπιανούς, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι το συζητάμε και λιγάκι. Αυτοί το κάψαν όμως. Δεν ξέρω αν το κάψαν αυτοί. Αυτοί το κάψαν γιατί δεν το κάψαν. Εμείς ανοίξαμε ένα παραθύρι εκεί που δεν έπρεπε. Να σου το εξηγήσω. Να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Καταρχήν κάει και από τους ίδιους, γιατί υποτίθεται αυτή ήταν μια πρόταση του ΖΑΕΘ για να γίνει αποδεκτή. Και την έκανε στην ελληνική πλευρά, γιατί θα γινόταν αποδεκτή από την αντιπολίτευσή του, το ΔΕΜΕΡΟ. Όμως το ΔΕΜΕΡΟ είπε ότι δεν την κάνει αποδεκτή. Άρα τελείωσε από εκεί. Εκ των πραγμάτων. Και πέρα από το δεύτερο, η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά από την άλλη θέλει να προσέξει να μην σε αυτό το παιχνίδι ευθυνών, το blame game που λέμε και στα χωριά μας, να μην αναλάβει αυτή την ευθύνη. Να μην γυρίσει κανείς, καμία Μέρκελ και κανένας Πενς αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, να μην γυρίσει και να σου πει εσύ φταίς που δεν προχωρήσαμε τώρα. Επομένως και καλά έκανε και το συζητάει έτσι χαλαρά για να υπάρξουν. Μια συνολική εικόνα ότι κανείς δεν το θέλει αυτό στην Ελλάδα, γι' αυτό λόγο δεν μπορεί να περάσει. Υπάρχει και αυτή η οπτική και αυτή η λογική των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μετράει η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι κέρδισε να μπαίνει το έργα όμνες δίπλα σε ονομασίες. Αυτό δεν υπήρχε από την Βουκουρέστη ακόμα. Δεν υπήρχε. Δεν το δεχόταν η Σκοπιανή πλευρά τώρα που συζητάμε. Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει αποδεκτό, το συζητάμε. Υπάρχει έργα όμνες για τον Νόβα Μακεδονία, το δέχεται η Σκόπια. Σε ένα ποσοστό πολύ μικρό, ναι. Σε ένα ποσοστό πολύ μικρό, ναι. Μόνο νομίζω Μακεδονία του Ήλιντεν έτσι πηγαίνει. Για εκεί το δέχεται, το δέχονταν όλοι. Είναι αυτό το μοντέλο που σου λέει, η θεωρία του ακορντεόν που έχει. Σου λέει, δώσ' μου πολύ όνομα, να σου δώσω πολύ έργα όμνες. Από την ώρα όμως που εμείς στο όνομα έχουμε κάνει υποχώρηση. Ενώ η άλλη πλευρά στο έργα όμνες δεν έχει κάνει υποχώρηση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχεις ένα πλεονέκτημα. Ότι περιμένεις από τον άλλον, έλα, κάνει και το βήμα πίσω. Όπως έχω κάνει και εγώ το δικό μου βήμα πίσω. Και είναι αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η ισορροπία, ας το πω έτσι. Που έχει μεγάλη σχέση και με το να μην αναλάβεις, να μην σου χρεώσουν ποτέ την ευθύνη μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Η συζήτηση όμως τώρα, που έγινε δύο μέρες στη Νέα Υόρκη, δεν έγινε για να αποτύχει η διαπραγμάτευση, έγινε για να πετύχει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Αθήνα κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος σε μια κλειστή συνάντηση με επιχειρηματίες, ήταν γύρω στους 20 επιχειρηματίες, τους είπε ότι εμείς θέλουμε στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, νομίζω είναι 29 Ιουνίου, να ανακοινωθεί και το τέλος του προγράμματος του ελληνικού, όπου θα είναι η ευρωπαϊκή μας επιτυχία. Και το χρέος. Και το χρέος μέσα, αλλά δεν αναδείξει το χρέος εκείνη την ώρα, αλλά και το ζήτημα της επίλυσης του Σκοπιανού, διότι ανοίγει όλα τα ζητήματα στα Βυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή ανοίγει η συζήτηση για ένταξη των Βαλκανίων στη Βυτική Ευρώπη, τώρα, που είναι το αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθότι η ευρωπαϊκή προοπτική από τις συζητήσεις δεν έχει προκύψει. Έτσι. Γερμανία, Γαλλία δεν έχουν βρει, δεν έχουν συμφωνήσει τι θα κάνουν. Και γι' αυτό το λόγο περιμένουν από τον Τσίπρα να τους λύσει το πρόβλημα ότι επειδή εμείς, Μέρκελ και Μακρόν, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα, να έχουμε να παρουσιάσουμε μια επιτυχία. Ποια είναι αυτή? Να, ορίστε, βάζουμε τα Βυτικά Βαλκάνια, ανοίγει ο δρόμος για την ένταξή τους μετά από 3, 5, 10, 15 χρόνια και λύνουμε και ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ακαμφόβες στην περιοχή. Επειδή ο κύριος Τσίπρας το περιέγραψε σήμερα έτσι και πάω στο Γιάννη τον Χριστάκο, ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία, μεγάλη νίκη, αν βάλουμε συνθετικό μπροστά από τον όρο Μακεδονία, και ότι είναι ανόητοι όσοι εκτιμούν ή όσοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα
πάει να δώσει σε αυτή την ιστορία. Εμείς πάμε μόνο να πάρουμε. Δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς περιγράφεται αυτή η νίκη. Γιατί πράγμα πάμε πια. Αυτό το παιχνίδι το διπλωματικό για το όνομα των Σκοπίων, για την ονομασία των Σκοπίων, έχει διάφορες φάσεις, έχει momentum, έχει τελεσίγραφα, έχει μάλιστα να κάνει και με τους πολιτικούς συσχετισμούς στις δύο χώρες, κάθε φορά. Θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση για το Βουκουρέστι, γιατί πολλοί αρέσκονται στο να το συγκρίνουν χωρίς να το ξέρουν, επειδή έχουν διαβάσει. Εγώ ως διπλωματικός συντάκτης το έζησα ίσως και λίγο παραπάνω τότε. Ο Χ πρωθυπουργός Καραμαλής, ήταν όποιος ήταν τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός της χώρας, πήγε στο Βουκουρέστι έχοντας στη μασχάλη του, στην τσέπη, στις βαλίτσες του, μια απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και περάσει από εκεί. Είχε τοποθετηθεί τότε ο Καραμαλής για μια μετατοπισμένη ελληνική θέση, έτσι τότε άλλαξε η θέση της Ελλάδας και πήγε με τη σύνθετη ονομασία, τότε ακούστηκε αυτό, σύνθετη ονομασία, χωρίς να περιγράφεται καμία ονομασία, ασχέτως τι λένε οι πολιτικοί, ας λένε ό,τι θέλουν. Τα ονόματα στο τραπέζι υπήρχαν για την προηγούμενη φορά, αυτά τα πέντε που ξέραμε. Και πήγε λοιπόν εκεί έχοντας στην πλάτη του μια ηχηρή στάση της Ελληνικής Βουλής τότε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι οι Σκοπιανοί κάθε φορά που κατεβαίνουν σε μια διαπραγμάτευση, το συνταγματικό το διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού. Μπορεί να λένε ωραίες δηλώσεις, μπορεί να πετάνε ονόματα στο τραπέζι, μπορεί πολλά, αλλά και αυτή τη στιγμή οι συσχετισμοί στη γειτονική χώρα δεν είναι τέτοιοι που να μπορέσει ο κύριος Ζάεφ να πάρει επάνω του μία λύση. Και εγώ σας λέω ακόμα και την Μακεδονία του Ήλιντεν που προσπάθησε τελευταία στιγμή, αν είναι έτσι, γιατί ξέρετε δεν τα μαθαίνουμε και όλα εμείς εδώ, το πέταξε στο τραπέζι. Ούτε αυτό μπορούσε να περάσει και φάνηκε, μάλιστα το έκαψαν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί από την πλευρά των δημοσιογράφων που είχαν την επαφή από το ΒΕΜΡΟ το πρωί στις εφημερίδες, που το ξέραμε το προηγούμενο βράδυ. Έτσι το μάθαμε κι εμείς εδώ, έτσι ξημερώσαμε και το διαβάσαμε από τους συναδέλφους μας στα Σκόπια, πώς κάηκε. Τι θέλω να πω με αυτό. Όχι, το έχει και μια ελληνική εφημερίδα, όχι το όνομα, αλλά την περιγραφή του έχει πέσει ένα νέο όνομα. Εντάξει, ναι, αλλά το όνομα το είχαν οι Σκοπιανοί, έτσι. Ναι, ναι, αυτό που κουβεντιάζουμε. Μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στα Σκόπια. Εντάξει, ναι, ναι. Η ιστορία τώρα λοιπόν έχει ως εξής. Το θέμα για μένα είναι, όσο το ξέρω αυτή την υπόθεση και τη διαπραγμάτευση, πόσο ισχυρά θα πιέσουν οι μεγάλες πια δυνάμεις που αυτή τη στιγμή είναι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, πόσο ισχυρά σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτό το momentum θα πιέσουν για να βρεθεί μια λύση. Αν θελήσουν, εγώ πιστεύω, να υπάρξει λύση μέχρι τα τέλη Ιουνίου σε αυτή την κατεύθυνση που έχουμε, νομίζω ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η πλευρά που θεωρούν ότι θα είναι αδύναμη στη διαπραγμάτευση. Αν δηλαδή, να το πω πιο λιανά, θεωρήσουν οι Αμερικανοί και η κυρία Μέρκελ που σηκώνει τα τηλέφωνα και παίρνει τον Πρωθυπουργό μετά από πάρα πολύ καιρό, θεωρήσουν ότι ο Ζάεφ δεν μπορεί να πάει άλλο βήμα παραπίσω, μέχρι εκεί είναι για να το περάσει, και μπορεί αντιθέτως η Ελληνική Βουλή που έχει μια πλειοψηφία, η κυβέρνηση με κάποιους ανθρώπους δίπλα να το περάσει, τότε θα πιέσει περισσότερο από εδώ και εκεί. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Ως ρεπορτάζ, εντελώς. Μία φράση. Επειδή ήταν ο Κοντζιάς στην Ουάσιγκτον, είχε δύο συναντήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και με τον υπεύθυνο ασφαλείας, του Σύμβουλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον κύριο Μπόλτον. Με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών δεν είχαμε συζήτηση επί του θέματος. Είχαμε απλώς μία παρένεση, λύστε το. Και με τον Σύμβουλο Ασφαλείας, που ήταν ουσιώδη συζήτηση γιατί κάτσε και δύο ώρες, ελάχιστα αναφέρθηκαν στο Σκοπιανό σε μία διατύπωση απλώς. Και τι είναι αυτό, εξήγησέ μου τι είναι, για να το καταλάβω, γιατί δεν είχε ο άνθρωπος την εμπειρία, δηλαδή τον τεσού, την ουσία της διαπραγμάτευσης. Όλη η ιστορία εκεί ήταν πώς η Αμερική του Τραμπ βλέπει την Τουρκία του Ερντογάν. Και ποιος φάνε ο ρόλος Ελλάδος. Για μένα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα να δείξει ότι κάτι κερδίζει. Ξέρει ότι στο εσωτερικό μέτωπο είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ξέρει ότι αν φέρει οποιοδήποτε όνομα με το Μακεδονία θα έχει μεγάλες αντρές στο εσωτερικό. Έτσι λοιπόν κάνει μια προσπάθεια να δείξει ότι οι Ευρωπαίοι το θέλουν να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση για να υπάρχει ειρήνη στα Βαλκάνια. Άρα και εμείς βοηθούμε σε αυτό.
Οι Αμερικανοί πιέζουν πάρα πολύ και τους Σκοπιανούς και, και την Ελλάδα για να βρεθεί αυτή η λύση και να ξεμπλοκάρει επιτέλους όλο αυτό το πρόβλημα, κάτι που θα κερδίσουμε είτε από το χρέος, είτε από τις διαπραγματεύσεις. Συγγνώμη. Προσπαθεί να δείξει ότι εμείς θα έχουμε ωφέλη από κάπου. Και γι' αυτό σήμερα ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι προσπάθησε να πει ότι εμείς έχουμε κερδίσει κάτι και δεν παραχωρούμε το όνομα. Συζητώ, συγγνώμη. Αυτό πιστεύω. Βρισκόμενος και στην πολύ ευαίσθητη περιοχή, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Που έχει και το θέμα, βέβαια. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας. Η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις όταν θα φέρει αυτή τη συμφωνία στη Βουλή και νομίζω ότι όσο και να πιεστεί η κυβέρνηση, αυτό που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο θα είναι η αντιδράση στο εσωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τα δύο συλλαλητήρια άλλαξε. Έτσι λοιπόν, όταν θα δούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν, όταν θα έρθει η συμφωνία, θα είναι άλλο σκηνικό. Μπορεί τώρα να συζητάει ο Κοτζιάς, μπορεί ο Τσίπρας με το Ζάιφ, μπορεί να φέρουν μια συμφωνία στη Βουλή, όμως όταν θα εκδηλωθούν τα συλλαλητήρια και οι αντιδράσεις, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, εγώ πιστεύω, θα αλλάξει. Όπως άλλαξε και με την Μακεδονία του Ίλιντεν, όταν πήρε τηλέφωνο τους πολιτικούς αρχηγούς και κατάλαβε ότι δεν πρέπει να το συζητήσει. Έχω την αίσθηση ότι στη διαμόρφωση αυτής της στάσης δεν έπαιξαν ρόλο μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί. Και μέχρι εδώ μπορώ να πω, νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών καταλαβαίνετε τι λέω. Έλα, Άρη. Ναι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο Ιορδάνης. Καλησπέρα σας, δεν έχεις ακουστεί καθόλου σήμερα. Εντάξει, είσαι πολύ ήσυχος. Σιγά. Είμαι ήσυχος, ναι. Δηλαδή, να μην προξενήσουμε. Άλλες βαθιές πετάς καρέκλες. Έλα. Εγώ. Λείπει και ο Γιάννης. Δεν είναι πρωταθλητής γι' αυτό. Λείπει και ο Γιάννης σήμερα. Πάμε. Συνάδελφος λέει ο άλλος, έτσι. Ναι, τώρα με γύρωσε τελείως, έτσι. Τίποτα, εγώ από 10 δευτερόλεπτα θα μιλήσω. Τρία ονόματα έχουν μπει στο τραπέζι, επειδή σας άκουσα νωρίτερα, από το ρεπορτάζ προκύπτει από τη Νέα Υόρκη, Άνω, Νέα και Βόρεια Μακεδονία. Ποιο συζητάμε? Και επειδή, λέω, τρία ονόματα έχει βγει το Ίλιντεν, η Μακεδονία του Ίλιντεν έχει βγει εκτός. Από την αρχική δέσμη των προτάσεων Νίμιτς έχουν μείνει τρία ονόματα στο τραπέζι. Αυτές είναι πληροφορίες τελευταίες πριν μπούμε στο στούντιο από τη Νέα Υόρκη, από διπλωματικές πηγές. Άνω, Νέα και Βόρεια. Διαφωνώ με αυτό που ακούστηκε νωρίτερα. Ο Τσίπρας είπε μεγάλη νίκη αν βάλουμε συνθετικό στην όρο Μακεδονία. Σε μια ευαίσθητη περιοχή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στη σκιά των συλλαλητηρίων, είπε μεγάλη νίκη αν βάλουμε συνθετικό στον όρο Μακεδονία. Άρα η Μακεδονία υπάρχει. Άρα θα είναι Άνω, θα είναι Νέα, θα είναι Βόρεια. Μακεδονία θα είναι. Μακεδονία θα υπάρχει. Ναι. Τώρα, αν θα υπάρχει. Ορίστε. Σήμερα τι είναι, πώς τη λέει ο κόσμος. Καλά, γιατί το. Σκόπια. Γιατί δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Εμείς. Την ερώτηση δεν καταλαβαίνω. Για την Ελλάδα μιλάμε. Δεν λέμε για την ακτή ελεφαντοστού. Ο κόσμος. Δεν λέμε για την ακτή ελεφαντοστού. Όχι, το λέμε για την Γερμανία για παράδειγμα. Καλά, άμα ζήσουμε στη Γερμανία, Ρακώστα, εμείς Έλληνες πολίτες είμαστε. Έχει μια σημασία αν όλους. Πώς έχει καμία σημασία. Λέει για την Ελλάδα. Δεν διαπραγματεύεται η Μέρκελ. Ο κόσμος μπορεί να θέλει και την Κρήτη ανεξάρτητο κράτος. Εντάξει, δεν μπορεί να το φοκαμιλήσει. Μην αρθρώσει κουβέντα ο Ραβανός. Μην τον αφήσει. Τώρα με προβόκαρε ο Πολακύρης. Δεν συνεχίζω. Έχει νόημα. Ευχαριστώ. Εξοικείων τα βέλια. Δεν κατάλαβα και την ερώτηση. Πώς τη λέγαμε μέχρι σήμερα. Επικουρικά συμφωνώ με αυτό. Α τον αναμιλήσει, ρε πουλάκι μου. Το ρεπορτάζ κατέθεσα και αυτό αυτό που είπε ο Ιορδάνης για τις αντιδράσεις θα δούμε και τι θα γίνει. Για να πω δύο πράγματα. Έχουμε. Λες ότι όπως και να έχει το Μακεδονία εδώ θα είναι στο τραπέζι. Και από αυτού θα πρέπει να αποφασίσουμε, να ψηφίσουμε και αυτό θα πρέπει να διαχειριστούμε. Και μένω σε αυτό που είπε ο Ιορδάνης στο τέλος, θα υπάρχουν αντιδράσεις στη Βουλή. Θα υπάρχουν αντιδράσεις από το κυβερνητικό εταίρο ένα και δεύτερον, αν θα υπάρχουν και αντιδράσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι μετά τις τελευταίες επαφές που είχε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καμένος το έχει λύσει το ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ότι δεν θα ψηφίσει. Δεν πιστεύω ότι ο Καμένος θα ψηφίσει σε αυτή την ιστορία. Δεν θα κάνει πίσω ο Καμένος. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να σηκώσει την μεταστροφή του. Νομίζω όμως ότι επίσης το έχουν λύσει και το θέμα τους. Δηλαδή δεν θα βρεθεί προεκπλήξεως ο κύριος Τσίπρας ή δεν θα δημιουργηθεί αμηχανία στο εσωτερικό της συγκυβέρνησης από τη στάση του κυρίου Καμένου. Τα έχουν λύσει. Το έχει πει δεν μπορώ να το ψηφίσω, το έχει δεχτεί ο κύριος Τσίπρας, έχει βρει αλλού τις ψήφους.
Τις έχει βρει τις ψήφους, όχι λες. Γιατί με κοιτάς έτσι. Μιλάει ο Ραβανός. Όχι, λέω. Μα δεν τον έχετε ακούσει. Όχι, ε, ναι. Μα σε παρακαλώ. Τις έχει βρει τις ψήφους. Συντονίσει ή τον διακόπτεις τώρα. Τις έχει βρει. Χωρίς τον καμένο. Χωρίς τον καμένο. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Τρίγη και κύριε Σταδάκης. Ακριβώς αυτό θέλω να πω και εγώ δύο λόγια, δεν θα μιλήσω περισσότερο. Ακριβώς αυτά είναι τα τρία και οι δικές μου πληροφορίες ακριβώς ίδιες είναι. Αυτά είναι τα τρία ονόματα που έχουν απομείνει στο τραπέζι. Ούτε Μακεδονία του Βαρδάρη υπάρχει, ούτε τίποτα άλλο. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι Σκοπιανοί προτιμούν το Βόρεια Μακεδονία, αν είναι κάποια από τα όλα αυτά. Εμείς προτιμάμε μάλλον το Άνω Μακεδονία. Και το Σκέτο επίσης. Όχι... Καλά, καλά, λίμον, αυτό δεν τίθεται λόγος. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περνάει. Και το θέμα της... το κατά πόσο θα περάσει από την Ελληνική Βουλή είναι το εξής. Στην Ελληνική Βουλή δεν θα έρθει καμία συμφωνία... Έτσι, με όποια από τα δύο πιστεύω συνθετικά, εγώ το νέα δεν νομίζω ότι παίζει. Παίζει το Άπερ ή το Γκόρνα. Το Σεβένα και το Γκόρνα. Ναι, ή το Βόρεια. Όποια συμφωνία και να έρθει στην Ελληνική Βουλή θα συνοδεύεται 100% ναι. από έργα όμνες, δηλαδή ονομασία για όλες τις χρήσεις. Αυτό επειδή το... Υπήρξε αυτή η κουβέντα μεταξύ των δύο καλών φίλων εδώ. Εμείς τους λέμε Σκόπια. Θα τους λέμε και εμείς Βόρεια Μακεδονία. Ή θα τους λέμε Άνω Μακεδονία. Δεν θα τους λέμε... Το έργα όμως δεν είναι μόνο για αυτούς, είναι και για εμάς. Θα ισχύει και για εμάς το έργα. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Και όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι αν υπάρξει κάπου αγκάθι, θα υπάρξει εδώ, με τα άρθρα του συντάγματος που εμείς θέλουμε να παληθούν, και που αυτοί δεν ξέρουν μπορούν να τα περάσουν από τη δική τους Βουλή. Μακεδονική γλώσσα. Ακριβώς. Μακεδονική ατρότητα. Αλλά με μία συμφωνία. Η γλώσσα έχει συμφωνηθεί. Έχει συμφωνηθεί ναι. η γλώσσα. Ότι θα είναι μακεδονική. Οι επεκτατισμοί. Με μία καλή συμφωνία μεταξύ των διπλωματών, αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Έτσι, δεν ξέρω από τον Σκοπίων. Για να πάω και στον... Γιατί, τελευταία γιατί κουβέντα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι διμερές. Ναι. Το σκοπιανό πρόβλημα δεν είναι διμερές. Εδώ κάνουμε το μεγάλο λάθος. Τα Σκόπια είναι τρεις εθνότητες. Είναι Σλάβοι, είναι Αλβανοί, είναι και Βούλγαροι. Και όμως, με είναι και η επιρροή του Ερντογάν εκεί που έχει τεράστια προβλήματα. Δεν θέλω με να προβοκάρω τη συζήτηση και θα πάω στο Σωτάκι. Με βάση όλα αυτά που έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι. Συλλέγοντας το ρεπορτάζ από τη Νέα Υόρκη, βάζοντας κάτω, κάνοντας μια σούμα των τελευταίων εξελίξεων, που ήμασταν, που βρεθήκαμε, που φτάσαμε και τι συζητάμε σε τελικό στάδιο. Μου λες πώς θα δικαιολογήσουμε την ευκαιρία. Λοιπόν. Για πάμε να μου πεις εσύ εμένα, στους πολίτες. Στους πολίτες. Είτε της Μακεδονίας και δεν μιλώ εγώ για τους πολίτες, τους θερμόαιμους. Το είπε ο πρωθυπουργός σήμερα. 70 χρόνια. Πέφτουν θύματα σε διάφορα παιχνίδια από κάποιους που θέλουν να φτιάξουν πολιτική καριέρα με την ιστορία του Σκοπιανού, της Μακεδονίας. Λέω για τους πολίτες που έχουν την αυθόρμητη, την αυθεντική ευαισθησία μιας υπόθεσης που αγγίζει ευαίσθητες χορδές. Πώς θα εξηγήσει την ευκαιρία, λοιπόν, με βάση όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αμερική και έρχονται στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι δίνει μια απάντηση για το τι ακριβώς γίνεται. Για να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί πάει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός των Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά, αλλά και οι Σκοπιανοί, να διαπραγματευτούμε ποιους. Με ποιους. Άρα λοιπόν εδώ, αν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα, ας το δούμε σφαιρικά. Έχει πια ξεφύγει από υπόθεση των δύο με το στενό όρο και έχει πάει σε μια υπόθεση Ευρωπαίων Αμερικανών. Όχι, πάντα έτσι. Συγγνώμη, αλλά όχι, πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι. Τώρα όμως δεν μας πιέζουν. Τώρα είσαι... Και τότε πιέζαν. Όχι. Τώρα πιέζουν διαφορετικά. Και μπορώ να σαφώς πω ότι... και πιέζουν διαφορετικά, γιατί έχει προκύψει μια Ουκρανία, ας πούμε, έκτοτε. Έχει προκύψει περισσότερο η πίεση από την ευρωπαϊκή πλευρά, διότι ξέρει να πιέσει, ξέρει ότι είμαστε στο καναβάτσο, ξέρει ότι έχουμε το πρόβλημά μας, ναι. ξέρουμε ότι έχουμε ένα δημόσιο χρέος που πρέπει να διευθετήσουμε, ξέρουν ότι θέλουμε να έχουμε καθαρή έξοδο, θέλουν τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω τώρα το να συζητάμε περισσότερα. Τι λες, ότι πάνε στις Βρυξέλλες για να μας δώσουν το χρέος να δώσουμε το όνομα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ λέω ότι. Τι υπονοείς, ρε παιδί μου. Υπονοώ αυτό που λέει από μόνη της η κίνηση. Δηλαδή ότι φέρεις από την έδρα των ΗΠΑ, υπό τη σκιά του οποίου ήσουν μέχρι σήμερα, και πας να διαπραγματευτείς στις Βρυξέλλες. Γιατί?
Ναι, είναι ανάγκη. Για να σου δώσουν κάτι. Πώς το λέει ο Γεωργιό, το κάνω πενταράκια. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Αυτό σου λέω, να σου δώσουν λοιπόν, κάτι, αυτό λες. Λοιπόν, δεύτερο, εγώ διαβάζω τώρα ότι έδωσε μια συνέντευξη απόψε το απόγευμα ο Τζανακόπουλος στο, ναι, μακεδονικό, στο Κυπριακό Πρακτορείο, ναι, που λέει ότι προτεραιότητά μας, που αυτό επίσης μας παραπέμπει στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων, είναι η εξασφάλιση του έργα Όμνες. Αυτό που είπε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ότι 70 χρόνια δίνουμε, τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτω τον κύριο Τσίπρα πάντα, έτσι, και ναι, ότι αυτό που θέλουμε είναι να μπει κάτι μπροστά από τον όρο Μακεδονία. Δεν λέει να το προσδιορίσουμε, γιατί έχει μετακινηθεί αρκετά ο Πρωθυπουργός όσον αφορά αυτό το θέμα. Γιατί όχι πια απλά ένα σύνθετο όνομα, αλλά κάτι που να μπαίνει πριν από το Μακεδονία. Που αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει και παραπέμπει σε ένα έργα Όμνες. Πολύ ο Παυλόπουλος σε ρώτησε άλλο πράγμα. Με συγχωρείς. Όλα αυτά είναι απάντηση. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλουμε κάτι σύνθετο μπροστά από το Μακεδονία. Ο κόσμος τι θα καταλάβει? Ότι δώσαμε το Μακεδονία και πάμε να πάρουμε και κάτι σύνθετο μπροστά. Μα έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή στον κόσμο τι θα βγει να πει? Αυτό σε ρωτάει. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή το ερώτημα που έθετε. Αυτό η Ιορδάνη. Όχι, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, γιατί προσπαθεί να ξεφύγει. Μα περιμένω να μου απαντήσει. Γιατί πολιτικό είμαι εγώ? Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, άσε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβει. Δεν σε ρώτησα ως πολιτικό. Όταν άνοιξε το θέμα των Σκοπίων, τι ήταν η μόνιμη εποδός, η μόνιμη ερώτηση από την αντιπολίτευση? Ναι. Θα πάτε μόνο για το όνομα ή θα πάτε για την αντιπολίτευση? Μα περίμενε. Απαντάει σήμερα. Εγώ λέω με βάση σου αυτά. Απαντώ, τα... Σου απαντώ, ναι, σου απαντώ. Όχι, άρα λοιπόν έχουμε μια μετακίνηση τη κυβέρνηση. Δεν έχει την ευθύνη τη εξήγηση. Λέω καταλήγω εγώ σε εγώ θέλω να το εξηγήσω όμως. Ναι, ακριβώς. Για να, λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος. Και εγώ θέλω να καταλάβω. Ποια ευκαιρία ακριβώς θα το παρουσιάσουμε? Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Ότι σέρνεται ένα όνομα, μια υπόθεση για 27 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Από το 90 περίπου. Ναι. Ότι μέχρι τώρα, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Τσίπρα, δίναμε τώρα θα πάρουμε ένα σύνθετο όνομα, ένα έργα Όμνες το οποίο δεν είχε ποτέ διασφαλιστεί, ναι, και μια συνταγματική αναθεώρηση. Είναι τα δύο πράγματα στα οποία έχει τεθεί ξεκάθαρα. Άσε τι να σου πω τώρα. Θες να σου πω κάτι? Μετά την δημοκρατία, μετά τη Μακεδονία του Ίλιντεν, ναι, μάλιστα, δεν μπορούσε να το πει πιο καθαρά που δεν το είχε πει μέχρι τότε. Κύριε Γιάννη, θες να σου πω κάτι τώρα, όπως είμαστε παρασκευιάτικα φίλοι μαζεμένοι? Ευκαιρία θα είναι μόνο αν παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση, και αν το έχει κάνει στο παρασκήνιο, καλά θα το έχει κάνει, ελπίζω να το έχει κάνει, ένα βαρύ, στιβαρό αντάλλαγμα στα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα. Το ότι πάνε στις Βερξέλλες, γιατί εάν πάνε, δηλαδή περιπεί, παιδιά, και εγώ ήταν ο πισινός τους για την ιστορία των Βαλκανίων. Αυτό που έλεγε ο Χασαπόπουλος νωρίτερα. Πάσα αυτό που έλεγε ο Χασαπόπουλος νωρίτερα. Ανοίξαμε το παράθυρο. Για το χρέος. Ποιο? Εγώ δεν λέω για χρέος. Δεν ξέρω τι. Λέω σε όλα τα υπόλοιπα στις Βρυξέλλες. Το ότι πάνε στις Βρυξέλλες. Κάτι σημαίνει. Όπως το βάζεις, σαν να υπάρχει κάτι άλλο. Αν έχει αντίκρισμα σε όλα τα υπόλοιπα βαριά ζητήματα, μπορεί να το επικοινωνήσει. Συγγνώμη, δεν πάμε. Δηλαδή όταν πίεζαν οι Αμερικάνοι, πίεζαν έτσι γενικώς για ορίσεις. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Που δεν αφορά βέβαια την Ελλάδα. Θες να σου πω έναν που πιέζει πιο πολύ από σένα? Και τους Αμερικανούς. Την πλατάνω εδώ, διάλειμμα. Όχι, όχι, να το πω αυτό. Επιστρέφουμε τώρα. Έκανα φάουλ στο Στρατάκι γιατί ήθελε να πει το αντάλλαγμα. Πες το αντάλλαγμα. Όχι, δεν είπα αντάλλαγμα. Είπα κινήσεις που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, η Βουλή των Αντιπροσώπων εχθές πάγωσε την πόλη στον F-35 στην Τουρκία. Θα μου πεις, δεν είναι το Σκοπιανό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μας βολεύει. Μας βολεύει. Μας βολεύει. Όχι μόνο, ξεπάγωσε την προμήθεια πολεμικού υλικού, ναι, στην Κύπρο. Ακριβώς. Είπα παρά το γεγονός ότι έχει παρειές. Παιχνίδι, είπα, δεν είναι δημέρες. Και άλλη φορά εδώ στο φιλόξενο στούντιό σας έχουμε πει ότι τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Η εξωτερική πολιτική είναι αλυσίδα, είναι κρίκος. Όσο εμάς, γίνονται... οι εχθροί μας δεν είναι τα Σκόπια. Είναι τελείωσε. Είμαστε οι εχθροί μας είναι η Τουρκία. Όπου οι Αμερικανοί βλέπουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και ο Γιάννης, ναι, συγγνώμη Κώστα, και ο Γιάννης είπε προηγουμένως, ο Κώστας, εσύ το είπες Κώστα, προηγουμένως, ότι στην Ουάσιγκτον το βασικό θέμα ήταν η Τουρκία. Δεν ήταν τα Σκόπια. Αυτό ήθελα να πω. Μια και συζητάμε, για να μην εκδομήσουμε να προλάβουμε να συζητήσουμε. Το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί την Τουρκία. Έχουν βάλει πολλά ερωτηματικά πια δίπλα στην Τουρκία. Έχω κι άλλο ερώτημα απόψε. Πάω στο Χασαπόπουλο. Βγαίνει το επικαιροποιημένο μνημόνιο μετά τη συμφωνία που είχαμε στο Χίλτον, την τεχνική με τους θεσμούς κτλ. Και έχει φαρδιά πλατιά, έχει φαρδιές πλατιές, δύο-τρεις αναφορές βαριές. Συντάξεις,
το αφορολόγητο, όχι το 19, και ας έχει μπει μέσα ένα αστερίσκο, έμεινε αποκεκτημένη αυτό. Το 20 θα πάει το αφορολόγητο, δεν θα πάει το 19. Διευκρινίστηκε και σήμερα αυτό. Διευκρινίστηκε, γι' αυτό το λέω. Διευκρινίστηκε και επισήμως τον ΕΦΚΑ, τον ΕΜΦΙΑ και ούτω καθεξής. Λέω το εξής και μένω στο θέμα των συντάξεων, που καίει πάρα πολλούς. Αφού βάζουμε φαρδία από την πλατεία την υπογραφή μας και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να τηρήσουμε τον νόμο, να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε υποψηφίσει για να κλείσει η περιβόητη αξιολόγηση τότε. Γιατί συνεχίζουμε να κλείνουμε το μάτι στον κόσμο και να πλασάρουμε ελπίδες και να λέμε μη σας νοιάζει παιδιά, έχουμε χρόνο, θα διαπραγματευτούμε κτλ. Και βγαίνει ο κ. Μοσκοβησί, ο οποίος είναι από τους φίλους μας και λέει οι δεσμεύσεις θα τηρούνται. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας. Μου λες γιατί συνεχίζουμε και το συζητάμε. Έχεις καταλάβει? Ναι, έχω καταλάβει. Και είναι και όχι εύκολο, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό, μέχρι να γίνουν εκλογές, αυτό θα είναι το κλίμα. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση από την ίδια της την ύπαρξη να καλλιεργεί μία προσδοκία στον κόσμο ότι κάτι θα αλλάξει. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση, μέχρι να γίνουν εκλογές, να θολώσει αυτό το πράγμα με τις μειώσεις, τις περικοπές των συντάξεων. Και όταν λέμε να θολώσει, στο τέλος του χρόνου θα δώσει ένα επίδομα, τη 13η σύνταξη, μία φορά εφάπαξ θα το δώσει. Θα προσπαθήσει να δώσει οτιδήποτε άλλα επιδόματα με διάφορες παροχές, τις οποίες θα τις επιτρέψουν οι δανειστές, ώστε να μην περάσει στον κόσμο ότι αυτό οι περικοπές των συντάξεων. Δεν θέλει να πάει με αυτό το επιχείρημα στις εκλογές. Τις εκλογές, αν δεν τις κάνει πριν από την περικοπή των συντάξεων, είναι πιο εύκολο. Γιατί θα είναι μια περίοδος που θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα είναι μια περίοδος που θα πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν θα έχουν έρθει περικοπές, πιο εύκολα θα κάνει εκλογές. Όμως ο στόχος είναι για το 19. Αν γίνει αυτό που είπε ο σήμερα, ότι δηλαδή θα ήμουν ανόητος εγώ να πάω σε πρόορες εκλογές, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας για να απολαύσω κι εγώ ως πρωθυπουργός τον ένα χρόνο να μπορώ να χαράξω εγώ την πολιτική της χώρας μου, τότε στις εκλογές θα πάει με τις συντάξεις κομμένες. Εγώ θα σου πω κάτι. Εκτός κι αν οι εκλογές εκτός κι αν έχει το τρεις ημερομηνίες. Ανοιχτό για κάποιο λόγο. Θα το συζητήσουμε. Τρεις ημερομηνίες. Είναι ο Μάιος, τέλος Μαΐου του 19 που είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Ο Σεπτέμβριος του 19 που είναι οι εθνικές εκλογές. Ναι. Και ο Οκτώβριος που είναι οι δημοτικές εκλογές. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι θα πάει το 19 σε εκλογές. Ναι. Θα προσπαθήσει αυτό το εξάμηνο να καλλιεργήσει το κλίμα ότι εγώ χαράζω την πολιτική και ότι δίνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να πάω σε εκλογές. Θύρις. Γι' αυτό καλλιεργεί αυτό το κλίμα. Έτσι θα είναι μέχρι τις εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι την περικοπή των συντάξεων δεν θα μπορέσει να την γλιτώσει. Έτσι. Γιατί να την ξαναψηφίσει. Ναι, δεν θα μπορέσει να την γλιτώσει. Είναι δεδομένο. Τώρα, βέβαια, το πότε θα είναι έτοιμη. Κάποια τερτύπια πολιτικά λέω έτσι, που είναι γνωστά σε όλους. Πότε θα είναι έτοιμη να γίνει η περικοπή στην πράξη, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμη. Τι εννοείς? Με συντελεστές, παρασυντελεστές. Άκουσε τι σου λέω τώρα. Για ανέπτυξε το λίγο, ναι. Αυτό, γιατί εγώ δεν το καταλάβαινα. Να σου το εξηγήσω αμέσως. Γιατί το έχω διαβάσει γι' αυτό. Ναι. Το ξεψηφίζουμε δηλαδή? Όχι, το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε. Όχι, ψηφισμένο, δεν ναι, έχει το, κάτι. Ναι, το ψηφίζουμε, το επαναβεβαιώσαμε. Τελείωσε. Για πρώτη πρώτου του 19. Ναι, από πρώτη πρώτου του 19, ναι, θα αρχίσει να εφαρμόζεται, ναι, στα γραφεία. Το όχι, ΕΦΚΑ, όχι στα ταμεία. Όχι στα ταμεία. Πώς γίνεται αυτό, ρε Γιάννη? Πώς γίνεται? Μειωμένη σύνταξη. Αν έχεις πάρει. Ναι, πώς θα πάρουν μειωμένη σύνταξη, ναι, με τι συντελεστές? Με τους υπολογισμούς που κάνουν δεν έχουν ήδη, γίνει, σου λέει. Δεν έχουν ξεκινήσει. Αλλά δεν τους στέλνουν. Δεν έχουν ξεκινήσει. Δουλεύουμε για να πάμε σε εκλογές το Μάιο. Τους δεν έχουν ξεκινήσει. Δουλεύουμε λίγο τους θεσμούς, κοροϊδεύουμε. Να πάμε σε εκλογές τρεις μήνες μετά. Δεν έχουν ξεκινήσει. Γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνετε. Και τώρα έτσι είναι. Δεν έχουν βρει ακόμη το πώς θα γίνει. Προσέξτε. Θυμάσαστε ότι στις αρχές. Θα σα πω άλλο ένα ντεσού που δεν το έχετε στο μυαλό σας. Αυτό λόγω αδυναμίας του ΕΦΚΑ γίνεται? Αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν είναι ακόμη στοιχειοθετημένο ακριβώς τα ποσοστά και πώς θα γίνει η περικοπή στην πράξη. Συγγνώμη, οι εξισώσεις είναι αποτυπωμένες στο χαρτί. Οι εξισώσεις είναι αποτυπωμένες. Ο μαθηματικός τύπος. Παρένθεση. Το έχω δει με τα ματάκια. Άκουσε με. Αν γίνουν, γιατί εγώ θα συνεχίζω να βάζω τον αστερίσκο για να μην μας λένε, να μην. Εν πάση περιπτώσει, οι περικοπές έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί και έχουν ψηφιστεί.
είναι επί της καταβαλλόμενης σύνταξης. Είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί δεν ξέρουμε το μέγεθός του. Ακούστε. Πότε άρχισαν να περικόπτονται τις συντάξεις? Πότε άρχισαν? Ναι, πότε άρχισαν? Το 10. Το 10, το 11, το 12 και συνεχόμενα. Θυμάστε ότι το πρώτο, από τα πρώτα μέτρα του, το 12 που άρχισε να φαίνεται γερά, ήταν η περικοπή των συντάξεων ανάλογα με την ηλικία. Όποιος ήταν κάτω από τα 60 του κόβαμε τόσο. Όποιος ήταν κάτω από τα 55 του κόβαμε τόσο. Όχι, βεβαίως. Με την ηλικία, με τα συντάξιμα. Όχι, με την ηλικία. Στο δημόσιο. Θυμάμαι καλά. Άκουσε με, με το ρεπορτάζ σου και τώρα με το έχω παρακολουθήσει. Αλλά με τα συντάξιμα έτη. Όχι. Σε συνδυασμό με την ηλικία. Σε συνδυασμό με την ηλικία. Μισό λεπτό. Ακόμη και 35 χρόνια να είχε που τότε ήσχαν και ήσουν 54, αν δούλευε από τα 19 ή 53, έπαιρνε μειωμένη σύνταξη κατά 40%. Αυτό ισχύει ακόμη. Μόλις βγούμε από το μνημόνιο, υπάρχει η υπόσχεση ότι όσοι έχουν καλύψει, έχουν περάσει και τα 55 ή κάποια άλλη τα 60, θα πάρουν πίσω το ποσοστό που τους κόπηκε. Το έχετε υπόψη σε αυτό? Υπάρχει αυτό γραμμένο, είναι ο νόμος. Εγώ δεν το έχω δει, αυτό πουθενά γραμμένο. Εγώ γιατί διαβάζω. Εγώ τα διαβάζω. Όχι, στο δεύτερο. Σας παρακαλώ πολύ. Κοβόντουσαν οι συντάξεις στα 55. Ωραία. Από τα 55 σκόβαν το 40% αν είσαι κάτω από 55. Ναι. Αυτό είναι με την υπόσχεση ότι όταν λήξει το πρόγραμμα, που λήγει τον Αύγουστο, οι άνθρωποι που έχουν περάσει αυτή την ηλικία θα επαναποκτήσουν το κομμένο μέρος της σύνταξής τους. Ξέρετε τι θα επιφέρει αυτό? Τη σύνταξή τους θα αποκτήσουν, την οποία δεν είχαν μέχρι να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας. Δηλαδή κάποιος που βγήκε με 1.400 σύνταξη και του κόπηκε το 40%. Έτσι και πήγε στα 900, τώρα που μετά από τόσα χρόνια θα έχει περάσει την ηλικία ή τον 55 ή τον 60, γιατί η περικοπή ανάλογα και με την ηλικία ήταν διαφορετική ποσοστιαία, θα επανακτήσει τη σύνταξή του. Θα ξαναπάει στα 1.400. Θα πάει σε ένα ποσοστό και θα το αφαιρέσει και το αφαιρέσει την προσωπική διαφορά και μπορεί να βρεθεί κάποιοι από αυτούς με περισσότερη σύνταξη από ό,τι πέραν. Ραβανός. Το είπε ο Πετρόπουλος αυτό. Έτσι, 60% μπράβο. Σταθερή, έτσι. 20% μικρές μειώσεις, 20% μείωση έως 18 και 20% μικρές αυξήσεις. Ότι δεν θα είναι τόσο βαρύ το χτύπημα, ιδιαίτερα αν όλη με αυτή την αναμπουμπούλα καθυστερήσει να γίνει και τυπικά, έτσι και φτάσουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Σε αυτό που λέει ο Γιάννης, έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει αυτό. Είναι τα λεγόμενα ψηλά γράμματα που υπάρχουν στα μνημόνια και τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης, 13η σύνταξη. Έχει δεχτεί εισήγηση ο Πρωθυπουργός, υπάρχει στο τραπέζι, πλεώνασμα στον ΕΦΚΑ. Θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι η 13η θα δοθεί τέλος του χρόνου. Εφάπαξ, επίδομα στους... Επίδομα, όπως πέρυσι. Όπως πρόπερις, πέρυσι δεν δόθηκε. Επίσης, δωρεάν φάρμακα σε συνταξιούχους με σύνταξη ως 700 ευρώ, ένα άλλο αντίμετρο. Και βεβαίως μετά μια σειρά ενεργειών που θα υπάρξουν, όπως είναι το στεγαστικό επίδομα από 70 έως 210 ευρώ. Υπάρχει μια συζήτηση για τον έμφυα τριών ταχυτήτων, το στεγαστικό επίδομα που σας είπα νωρίτερα. Υπάρχουν μια σειρά λοιπόν από αντίμετρα διαδικτυακές παρεμβάσεις. Το νόμο Κατσέλη. Ορίστε. Το επιδόματα για τον νόμο Κατσέλη. Ναι, αυτό ακριβώς. Στα στεγαστικά και τα λοιπά. Εκεί υπάρχουν. Αυτό έρχεται ένα ερώτηση μόνο. Δεν θα τοποθετηθώ. Έχω μια απορία. Δεν τελείωσε. Με συγχωρείς. Απλώς σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλω ένα ακόμα χρόνο να είμαι Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μπορέσω να κάνω μια πολιτική την οποία την πιστεύω πραγματικά. Βεβαίως υπάρχει ένα μήνυμα απ' έξω ότι δεν μπορείτε και δεν έχετε λευκή επιταγή για να κάνετε ό,τι θέλετε. Από εκεί πέρα όμως, σε αυτό το χρόνο θα προσπαθήσει να αλλάξει το κλίμα και στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Σωστά. Το οποίο είναι και αρνητικό. Με αυτές τις παρεμβάσεις λοιπόν και με μια σειρά άλλων ενεργειών, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει με τη μία. Με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο. Και επειδή είπε ο Ιορδάνης νωρίτερα για τον χρόνο των εκλογών, προσωπική μου εκτίμηση με βάση το ρεπορτάζ και αυτά που ακούω και συζητούνται, νομίζω πάμε για Οκτώβριο του 19. Mm-hmm. Μαζί με τις αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, δημοτικές. Χριστάγος. Μία πορεία έχω μόνο. Μία. Εάν πρόβλημα μόνο μία, για αυτό που συζητιέται δηλαδή, γιατί βλέπω το νέο μεγάλο αφήγημα για τις συντάξεις ξανά. Όχι, είναι αφήγημα, Γιάννη. Υπάρχει, το λέει και το είπε ο Γιάννης. Για μένα είναι αφήγημα. Όταν πρόπερση, μονομερός η κυβέρνηση
έδωσε τη λεγόμενη 13η σύνταξη και κόστησε δύο επιστολές μετανοίας του Τσακαλώτου στο Δουνουτού, τις οποίες έχουμε διαβάσει με τα ματάκια μας και λένε τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα το ξανακάνω, θα ξαναρωτήσω. Δεν... Μετά μπορείτε να μου βρείτε ποιο χαρτί είναι αυτό που προβλέπει αυτά που λέτε, γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει και είμαι επιμελής δημοσιογράφος. Αν μου το φέρετε το χαρτί, εγώ λέω έκτοτε, από τότε που είδα και είδαμε όλοι τι συνέβη όταν μονομερός η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τη 13η σύνταξη μέχρι σήμερα, άλλη δανειακή σύμβαση δεν έχω δει να υπογράψουμε. Αυτή που είχε την έχω διαβάσει όσο μπορώ. Αν μου φέρει κάποιος το χαρτί που περιγράφει αυτά τα οποία λέτε, να τα διαβάσω και να δω ότι υπάρχουν κρυφά καλά γράμματα σε όλα τα κακά που έχουμε συμφωνήσει με τους δανειστές που μας πιέζουν από αυτό τότε, λέω, δεν, ευχαρίστως δεν να το δω. Θεωρώ όμως ότι είναι το νέο, μεγάλο, όχι, πολύ ωραίο αφήγημα να πιστέψουν οι καημένοι οι συνταξιούχοι, έτσι, μέχρι να φτάσει η ώρα της κάλπης. Αυτό ως απορία το λέω. Ακόμα και ο Δημήτρης. Υπάρχει, είναι σαφέστατο, περιγράφεται σε νόμο. Είναι δεδομένο ότι όταν εγώ αυτό που έχω δει και υπάρχει είναι όμως Κατρούγκαλ. Δηλαδή μας είπανε κόψτε, αυτό... κόψτε αλλά ξαναδώστε τα νόμα μήνα. Μπορεί δεν να το υπάρχει βλέπω. Αυτό στα ψηλά γράμματα για μια κατηγορία συνταξιούχων. Για... Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κυρίαρχο. Δεν είναι κυρίαρχο. Ναι, δεν είναι κυρίαρχο. Ναι, δεν είναι το κυρίαρχο. Δεν θα λέμε τώρα το 18% θα πάρει το κυρίαρχο. Αν αφορά κάποιο που ήταν 50 ετών, τον 13 και είχαν τρία παιδιά και δεν είχαν γυναίκα και τα λοιπά. Όταν εφαρμοστεί το 18%. Όπως θα γίνει και με τις διορθώσεις στο δημόσιο του μισθολογικού. Το 18% θα εφαρμοστεί για πάνω από 1-200 συνταξιούχους. Τι συζητάμε τώρα, αν κάποιοι θα πάρουν κάποιες αυτές ή αν θα είναι ένα κομμάτι. Πάμε στον κύριο Πουλακίδα. Γιατί επιμένει και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Χτσιόλου, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι να αφήνουν ανοιχτό παραθύρι? Ωραία. Να θυμηθούμε πώς μας ήρθε αυτή η ιστορία με τη μείωση του αφορολόγητου το 2020 και τη μείωση του συντάξεων το 2019. Ήρθε σαν μια απέτηση του ΔΝΤ πέρσι τέτοιο καιρό, η οποία καθυστέρησε να κλείσει την δεύτερη αξιολόγηση, που έπρεπε να κλείσει κανονικά το Δεκέμβρη και έκλεισε το Μάιο, τον Ιούνιο μάλλον, διότι το ΔΝΤ ζητούσε περισσότερα μέτρα, θεωρώντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πιάσει τα πλεονάσματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Από την ώρα που συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, πιάνει τα πλεονάσματα, νομίζω το έχουμε συμφωνήσει και το έχουμε καταλάβει όλοι ότι και το 2018 θα πιάσουμε το πλεόνασμα, και μάλιστα το μεγάλο πλεόνασμα. Και δεύτερον, από την ώρα που ενδεχομένως το ΔΝΤ να μην είναι στο πρόγραμμα, δηλαδή αυτός ο οποίος ζητούσε και απέτησε να ληφθούν πρόσφατα τα δύο συγκεκριμένα μέτρα, γιατί θεωρούσε ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κομισιόν του έλεγαν ότι βγαίνει το πρόγραμμα χωρίς να ληφθούν αυτά τα μέτρα, υπάρχει ένα ερώτημα εάν θα μπορούσε να επανατεθεί. Ερώτημα. Τώρα να επανατεθεί, να ξανασυζητηθεί? Προφανώς και όχι. Προφανώς θα πρέπει να συζητηθεί. Α, όταν το ΔΝΤ θα έχει φύγει από το πρόγραμμα. Αν έχει φύγει. Που είναι, ναι, ναι. Το λέω γιατί το πιθανότερο είναι, σήμερα που συζητάμε, είναι να φύγει. Μάλιστα. Και δεύτερον, όταν θα έχεις τα οικονομικά αποτελέσματα του οκταμήνου σου, δηλαδή ένα πλέον, θα έχεις βγει και τα φορολογικά σου έσοδα ποια θα είναι, ενώ την πρώτη δόση, για να είσαι βέβαιος ότι όντως μπορείς, να μην πω και το πρώτο εννιάμηνο, ότι όντως μπορείς λοιπόν να πιάσεις το πλεόνασμα και να μην έχεις το λόγο αυτόν. Με ένα τέτοιο τρόπο είχαμε λειτουργήσει, αν θυμάστε, και με την υπόθεση του κόφτη. Παιδιά, να πάω παιδιά, να ξύπνω κάτι μνήμες. Καλύπτω τον στόχο αυτό, υπερπλεόνασμα, αυτό λες. Από την ώρα λοιπόν που το πιάνω, το πλεόνασμα, το 18, δεν έχω λόγο το 19 να επιβάλλω ένα μέτρο λιτότητας, προκειμένου να πιάσω ένα πλεόνασμα που το πιάνω χωρίς το μέτρο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Διότι είναι ηφαισιακό μέτρο. Αυτό λέει ο Φίλης. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Λέω την άποψή μου. Λέω ότι μεταφέρω μια συλλογιστική. Μόνο που κάποιοι βιάζονται. Αυτό όμως δεν είναι η ώρα για να το συζητήσεις. Πρέπει να αποκρισταλωθεί η κατάσταση σε 2-3 πραγματάκια. Στην παρουσία του ΔΝΤ, στην αξιολόγηση του χρέους, και υπενθυμίζω ότι χθες προχθές δόθηκε εντολή να επαναξιολογηθεί το ελληνικό χρέος ως προς τη βιωσιμότητά του. Δηλαδή, είναι βιώσιμο ή δεν είναι. Και υπό ποιες συνθήκες καθίσταται βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Mm-hmm. Αυτές οι παράμετροι είναι που θα ορίσουν το πλαίσιο εντός του οποίου ενδεχομένως να μπορέσει ή να μην μπορέσει. Δεν λες ένα σημαντικό παράγοντα. Θες να το πολιτικοποιήσεις. Προχθές η Γερμανική Βουλή ψήφισε
ότι το ελληνικό χρέος δεν χρειάζεται να περικοπεί λόγω του υψηλού πλεονάσματος. Εάν δεν χρειάζεται. Ψήφισε η Γερμανική Βουλή, το καταλαβαίνεις αυτό. Μαζί σου. Να το καταλάβω. Ότι το γερμανικό χρέος δεν χρειάζεται περικοπή, να γιατί έχει μεγάλο πλεονάσμα. Τι επηρεάζει αυτό το ζήτημα των συντάξεων? Τι σημαίνει αυτό για τις συντάξεις? Κάνε μου τη μετάφραση. Αυτό ήταν τι ο μόνιμος τσακωμός. Αν πρέπει να εμφανίζουμε μεγάλο πλεόνασμα ή να είμαστε στο όριο, για να μην μας λένε μετά ότι κοιτάξτε, μπορείτε και καλύτερα. Παιδιά, δεν πρόκειται περί περικοπής όταν λέμε διευθέτηση του δημόσιου χρέους. Κανείς δεν θα στο κουρέψει. Όχι, δεν μιλάμε για το χρέος. Τώρα μιλάμε για τις συντάξεις. Τι σημαίνει αυτό που ψήφισε, που αποφάσισε η Γερμανική Βουλή για τις συντάξεις? Τι σημαίνει? Αυτό σε ρωτάω. Λέω για τις συντάξεις. Δεν ξέρω για τις συντάξεις, εγώ για το χρέος σου είπα. Για τις συντάξεις οι Γερμανοί έχουν την άποψη και μας βάλουν να το ξαναψηφίσουμε ότι θα τις περικόψουμε κανονικά. Επανέρχομαι τότε στο δικό μου σκεπτικό. Εντάξει, μου λες κάτι διαφορετικό, νόμιζα ότι έχει κάποια σχέση. Όχι, είπες, θα παίξει ρόλο η παραμονή ή όχι του Δουνουτού και το θέμα του χρέους. Και η ιδιωσιμότητα του χρέους. Και σου λέω, στο χρέος συνέβη αυτό πριν μια εβδομάδα. Για ποιο πράγμα θα παίξει ρόλο η οργάνωση? Για τη συνολική τοποθέτηση. Για το αν θα θέσει ζήτημα για να μην υπάρξει περικοπή στις συντάξεις. Η ελληνική κυβέρνηση. Πότε? Τότε. Στον χρόνο. Αφού έχει αποκρυσταλωθεί το πεδίο. Αφού είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Όχι τώρα που είναι μέσα στο βάλτο όλοι και ανακατεύεται. Αφού τελειώνει τώρα, 21 Ιουνίου. Ναι, αλλά δεν ξέρει πώς τελειώνει. Τελειώνουν όλα. Δεν ξέρει πώς τελειώνει. Θα κρυθεί το Δουνουτού, θα κρυθεί και το χρέος. Ιορδάνη, δεν το καταλαβαίνει. Θέλει τότε να βγει από το πρόγραμμα, να βγάλει τη φωτογραφία, να πούνε όλοι τι ωραία, μπράβο Έλληνες που τα καταφέρατε. Και μετά να του τη φέρει και να του πει δεν θα εφαρμόσω τώρα τη σύνταξη. Δεν θα την κόψω. Συμφωνημένα θα. Αλλά να έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Είναι συμφωνημένο. Γιατί δεν το ξανάκανε πρόπερση? Δεν το έκανε πρόπερση. Το ερώτημα το πιο, ναι, το πιο ισχυρό. Λοιπόν, άκου πολύ, πολύ πάρα. Έλα. Έλα. Τι θα πει, δεν ψηφίζω. Θα το ξεψηφίσω. Δεν το ακούω, δεν χρειάζεται. Είναι τόσο απλό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί δεν μπορεί το έχεις, να με ρωτήσει. Δεν το έχεις το προβοκατόρικα. Έτσι. Δεν μπορώ να το θυμίσω την ημέρα που θα να με ρωτήσει. Παίρνοντας ως δεδομένα αυτά που είναι τα ψηφισμένα. Γιατί τα υπόλοιπα είναι υποσχέσεις και σενάρια. Εντάξει. Εάν έχουμε ψηφισμένες τις συντάξεις, αν έχουμε ψηφισμένες το αφορολόγητο, αν έχουμε δεδομένη το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, τα οποία δεν ρυθμίζονται. Δεν ρυθμίζονται. Τότε μου λες μετά τις 21 Αυγούστου με ποιον τρόπο ακριβώς θα αναστρέψει το κλίμα υπέρ του, έτσι, θα επιχειρήσει να αναστρέψει όπως είπε ο Άρης ο Ραβανός, και όπως είναι αναμενόμενο να κάνει κάθε ακόμα κυβέρνηση. Ακόμα και τα νούμερα ο κύριος Τσίπρας για να βγει στο προεκλογικό μπαλκόνι. Ακόμα και τα νούμερα, έτσι, που είναι αυστηρά, πολλές φορές αναθεωρούνται. Έτσι. Πολύ απλό. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Το όφελος το δημοσιονομικό, εφόσον έχεις πιάσει το πλεόνασμά σου και μπορείς να κάνεις, να δώσεις τα αντίμετρα, είναι χ. Και τα αντίμετρα τα οποία σου επιτρέπουν να δώσεις είναι επίσης χ. Δεν δίνω αντίμετρα, δεν κόβω συντάξεις, δημοσιονομικό έλλειμμα μηδέν. Δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει έτσι? Ξέρεις, δεν πάει πώς έτσι. Δεν πάει έτσι. Μα γιατί τα αντίμετρα θα μα έχεις πια, θα πρέπει να πιάσεις. Όταν πιάσεις. Μετά τον στόχο του. Μπράβο. Αν τον πιάσεις. Έτσι. Μα πάμε για να τον πιάσεις. Γι' αυτό σου λέω Πλακίδας. Να δω το 8μηνο, το 9μηνο. Επίσης τα αντίμετρα δεν είναι, κύριε Γιάννη μου, σου κόβω 100 ευρώ δεν έχει σημασία. Από το κρατικό κορφάν. Άλλα 100 στην κολόνα. Όχι. Με συγχωρείς δηλαδή. Όχι. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το άδικο των αντίμετρων. Γιατί δεν θα το ψηφίζαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το άδικο ακριβώς των αντίμετρων. Δηλαδή, εάν πάει όσο έχει το πρόγραμμα, τα πλεονάσματα θα τα πιάσει. Θα κόψει από 600.000 συνταξιούχους σύνταξη, αλλά ενδεχομένως από τους οποίους θα κοπεί η σύνταξη να μην πάρουν φράγκο από τα αντίμετρα. Μία. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εάν πιάσει τους στόχους, δεν κόψει τις συντάξεις, αλλά δεν δώσει και τα αντίμετρα, μηδέν το δημοσιονομικό όφελος. Πώς θα βγει στον μπαλκόνι, σε ρωτάει. Στο πότο. Δεν θέλει να μου απαντάει ποτέ στο ερώτημα. Όχι, δεν θα το ξανακάνω. Πώς θα βγει στον μπαλκόνι, σου λέει. Πώς θα βγει στον μπαλκόνι. Εάν εφαρμόσουμε τα ψηφισμένα και με δεδομένα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και με δεδομένα το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς. Τους πληστηριασμούς για το δημόσιο. Όλα αυτά που συνιστούν και συγκροτούν αυτό που παραδέχονται και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι έξω ο κόσμος δεν περνάει καλά. Το παραδεχόμαστε και δεν πανηγυρίζουμε. Στον μπαλκόνι πώς θα βγει? Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες, ακόμα και εμείς. Θα ψηφίσουμε πρόγραμμα, θα ψηφίσουμε στρατηγική. Αλλά γι' αυτό ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να βγει. Τουλάχιστον έτσι εγώ εκτιμώ, εκτός αν συμβεί κάτι εξαιρετικό. Δεν θα βγει όπως πολλοί ονειρεύονται το Σεπτέμβριο. Να πει τι? Ότι δεν θα κόψω συντάξεις, πάω να αποφύγω? Με τι πολιτικό κεφάλαιο ως προσωπική.
ως πολιτική οντότητα θα βγει. Για πετε μου. Είπε σήμερα μια φράση. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Σεπτέμβριο. Θέλω να το Σεπτέμβριο δεν θα έχει κόψει συντάξεις. Θα έχει να μοιράσει κάτι. Και θα βγει να κάνει τι. Όχι το Σεπτέμβριο. Σου λέω τον Νοέμβριο. Θα έχει να μοιράσει κάτι. Κάτι έχει να πει στον κόσμο ένα αφήγημα. Του χρόνου το Σεπτέμβριο. Όταν θα έχει κόψει συντάξεις. Και δεν θα έχει να μοιράσει. Πώς θα βγει. Γιατί θεωρείς δεδομένο θα κόψει συντάξεις. Σας έχουν πει σε όλους τους τόνους, σας έχουν πει ότι οι συντάξεις θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε αυτούς. Πήγε 11, μην αρχίσουμε στις 10. Λοιπόν, μην γυρίζουμε στις 10. Το θέμα των συντάξεων. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή έπαιρνε τα γεροντάκια από το χέρι και τα πήγαινε στα ATM και έκανε και εξυπηρετήσεις για να πάρει ψήφους. Τώρα έχουμε αναγάγει έφνη στο ζήτημα των συντάξεων σε μέγα θέμα. Είναι σαφέστατα σοβαρό, είναι ακόμη πιο σοβαρό από την εποχή της Χρυσής Αυγής. Η προηγούμενη ήταν μείζον θέμα όμως. Μα είναι. Τώρα δεν είναι. Εξακολουθεί να είναι. Να είναι λοιπόν. Εξακολουθεί να είναι. Όταν λοιπόν ένα θέμα θες να το κάψεις, γιατί αυτό τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι επιχειρείται από κάποιες πλευρές, να ξηκώσουν το πρώτο θέμα, να πεισμώσουν οι εταίροι, δεν το κόβουμε, όχι βάλτε, όχι κάντε. Τίποτα δεν υπάρχει δεδομένο. Δεν μπορεί, θέλεις την προσωπική δεν μπορεί η αντιπολίτευση λοιπόν, να το σηκώσει ωραία, εύκολα και να το καρποθεί. Πώς δεν μπορεί. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί, μπορεί να βγει. Συντάξεις. Δεν μπορεί να βγει στον μπαλκόνι ο κύριος Μητσοτάκης και να πει ότι εγώ δεν θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ απλό και έχει ακουστεί. Άρα λοιπόν η ιστορία των συντάξεων και επίσης η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν χρεωθεί βαριές περικοπές. Συνεπώς το θέμα των συντάξεων εκεί που παγιδεύει τον κύριο Τσίπρα ταυτόχρονα. Αποτελεί και δυνάμει. Τεράστια παγίδα για την αντιπολίτευση. Είναι μπούμεραγκ και για την αντιπολίτευση. Διότι είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να τους πει. Μια κουβέντα μπορεί να του πει ο Τσίπρας, κατεβάστε το νομοσχέδιο. Έχετε κόψει πόσο πείτε εσείς ότι δεν θα κόψει. Αντί για ευκολό για κατεβάστε. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Εγώ ταυτόχρονα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σε αυτή τη φάση και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματά μπαίνουν στη λούμπα. Να ζητούν νυχθημερών εκλογές. Πρώτα λοιπόν, όποιον έρχεται από τη Δευτέρα, όποιον έρχεται στην κομπή από τη Δευτέρα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, που είναι στα πρώτα, όπως λένε, της εξουσίας, τι θα κάνεις πρώτη-πρώτου 19. Είπε, θα τις κόψουμε. Θα τις κόψεις, εντάξει. Θα τις κόψουμε, θα φέρεις άλλο, τι θα κάνεις. Θα τις κόψουμε γιατί τις έχει ψηφίσει ο Τσίπρας. Είναι βασικό αυτό. Πάμε στις γραμμές. Έχουμε κύριε, έχουμε κι άλλο γύρο. Γιατί θέλω να πάμε και στο μαύρο μέτωπο, το περιβόητο και την ιστορία με τον κύριο Μπουτάλη, τον εξοδελφό του κτλ. Τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός μαζί με το χρήσμα που του έδωσε για τη Δημαρχία της Θεσσαλονίκης. Πρώτη γραμμή, ο κύριος Αποστόλου. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλούπουλε. Ελάτε. Λοιπόν, εγώ απλώς επειδή η μνήμη μας δεν είναι τόσο λήψη όπως νομίζουν οι κυβερνώντες. Σήμερα ανέτρεξα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 5 Μαΐου του 2010 με τη δολοφονία που κάψανε τρεις ανθρώπους στη Μαρφίν τότε. Αν ανατρέξετε κι εσείς και διαβάσετε την ανακοίνωση, είναι μια λυπή ανακοίνωση που δεν αναφέρει ούτε τη λέξη φόνος, μιλάει μόνο για θάνατο 4 ανθρώπων, την οποία καταδικάζει βέβαια και να διερευνηθούν και να βρεθούν οι ένοχοι. Και τελείωσε. Και είναι και ένθετο μάλιστα. Ούτε καν είναι μόνη της, είναι ένθετο σε μια ανακοίνωση που χαιρετίζει τη μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργαζομένων εκείνη τη μέρα με το θάνατο αυτών των ανθρώπων. Υπήρχε μια, αν θυμόσαστε, μια απεργία και μια πορεία μέσα στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν αναφέρει ούτε για φασιστικά συγκροτήματα, ούτε για τάγματα εφόδου, ούτε για παρακράτος, τίποτα. Σαν να έγινε ένα θάνατος, λες και καήκαν 4 άνθρωποι από ένα μαγκάλι και να βρεθεί ο υπαίτιος. Που σήμερα σε μία αντίστοιχη του κύριου Μπουτάρη, τον Ξυλοδαρμό, έχει σηκωθεί η γη και ο ουρανός. Καήκαν 4 άνθρωποι εκείνη την εποχή, δεν δόθηκε ποτέ, ταυτοποιήθηκε κανείς, όταν οι δράσεις του Μπουτάρη βρέθηκαν σε 2 μέρες, έχουν περάσει 8 χρόνια και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ένας ένοχος. Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας με τις κάμερες με όλα τα κανάλια εκεί. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ μέγα υποκρισία για το κράτος, για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Αυτά τα 4 παιδιά που καήκαν, τα 3 και ένα μωρό από ό,τι θυμάμαι, ήταν στην κοιλιά μια κοπέλα. Ναι. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να σε εμπαρασταθεί σε αυτούς τους γονείς. Στον κύριο Μπουτάρη τρέξαμε σήμερα να υποβάλουμε τα σέβη μας. Σε αυτούς τους γονείς που χάσαν 3 παιδιά, τα οποία δεν στέκανε σε τίποτα. Ήταν απλά εργαζόμενοι και δεν απεργούσαν από ό,τι θυμάμαι για τη μέρα και τους κάψανε ζωντανούς. Δεν πήγε κανείς πρωθυπουργός. Δεν πήγε κανείς ΣΥΡΙΖΑ να συμπαρασταθεί. Και σας λέω, η ανακοίνωση μπορεί να ανατρέξετε και να τη διαβάσετε και μόνο. Ποιος κυβερνούσε, αγαπητέ Αποστόλου, εκείνη την εποχή?
κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο κύριος Καραμαλής έπρεπε να πάει. Ναι, δεν πήγε. Δεν λέω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως που δεν πήγε. Ούτε αυτό. Ο Παπανδρέου. Αυτό. Ο Παπανδρέου ήταν κυβέρνηση. Ναι, ο Παπανδρέου. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν διαβάσετε την ανακοίνωση, μου κάνει εντύπωση μεγάλη γιατί ανέτρεξα στην ανακοίνωση. Ήθελα να δω πως δεν αναφέρει τη λέξη φόνο. Ήταν φόνος. Αναφέρει λέξη θάνατος. Ή ευθύνεται για το λες και έγινε κάποιο ατύχημα στο δρόμο και σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Να δούμε ποιος φταίει. Εδώ πέρα για έναν ξυλοδαρμό, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια και με τον ξυλοδαρμό, δεν κάνουμε συμψηφισμούς του κυρίου Χατζηδάκη, ήταν πνιγμένο στα αίματα. Λοιπόν, για έναν ξυλοδαρμό μιλήσαμε για τάγματα εφόδου. Αν αυτά ήταν τάγματα εφόδου που ήταν στη Θεσσαλονίκη, αυτοί που κάψαν τους 4 άνθρωπους τι ήταν? Ήταν τα στρατεύματα του Κίτλερ που ήταν στην Αθήνα? Τι ήταν αυτοί? Καήκανε 4 άνθρωποι ζωντανοί. Το έχουμε ξεχάσει όλοι. Τα ονόματά τους θα ξέρει κανείς από εσάς εκεί? Φυσικά ούτε εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπεις, επειδή. Να το συζητήσουμε αμέσως μετά, σας παρακαλώ. Είχε γίνει δίκη στο Μητρόπολιτο Αθηνών και διευθύνων σύμβουλος, αν θυμάμαι, υπεύθυνος ασφαλείας και διευθύντρια του καταστήματος καταδικάστηκαν. Γιατί είχαν κλειδώσει τις πόρτες. Ναι. Όχι εκείνοι, δεν βρέθηκαν όμως εκείνοι που τους έκαψαν. Καλά, προφανώς, ναι, απλώς. Αυτό δεν είναι απλώς. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας από αυτούς που τους έκαψαν ή που τους σύμφωνα με τις μαρτυρίες που τους φώναζαν να καείτε. Δεν διαφωνώ σε αυτό που είπε ο κύριος. Απλώς οι άνθρωποι καήκαν ζωντανοί τώρα. Τι συζητάμε? Προφανώς δεν συζητάμε. Το ρεπορτάζ εκείνης εποχής λέει ότι η αστυνομία αυτή ήταν με κουκούλες. Δεν μπορούσε να γνωρίσει πρόσωπα. Από παντού, από όλες τις κάμερες, γιατί δεν είχε και 3-4 κάμερες που ήταν, δεν μπορούσε να γνωρίσει πρόσωπα γιατί αυτή ήταν. Δεν, πώς να σου πω, ήταν καλυμμένη πλήρως. Πλήρως καλυμμένη. Να πω την αλήθεια μου. Να το πω, γιατί μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτω από ποια συνθήκη θα είχαν στα χέρια τους τους ενόχους και θα τους συγκάλυπταν. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Και δεν θέλω κιόλας. Άννα, υπήρχε προσπάθεια συγκάλυψη. Ναι. Δεν θέλω να φανταστώ κάτω από ποια συνθήκη το κράτος, η πολιτεία, η ευνοούμενη πολιτεία θα είχε αποδείξει στα χέρια της για έστω έναν που ευθύνεται για αυτή την τραγωδία στη Μαθή. Μου το έχει πει ο υπουργός ότι δεν μπορούν να γνωρίσουν τα πρόσωπα. Και θα το συγκάλυψουν. Είτε πρόκειται για ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρόκειται για ΠΑΣΟΚ, είτε πρόκειται για Νέα Δημοκρατία, για οτιδήποτε. Και για να μην ειλικρινείς, δεν ξέρω αν μαρτυριακή αφέλεια αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω καν να το φανταστώ. Άνθρωπος πάντως που υπηρετεί τη δικαιοσύνη, όχι πολιτικό πρόσωπο και είχε γνώση τη δικογραφία. Εμένα προσωπικά μου είχε εκφράσει παράπονο, να το πω έτσι πολύ ήπια, ότι τα στοιχεία τα οποία μας φέρανε ήταν στοιχεία αθώωσης de facto. Δηλαδή, Ιωνίδε. Δεν έδιναν δεν έδιναν. Πάμε, σας παρακαλώ. Δεν είχε από αυτούς πετάξει μόνο το για τους φυσικούς δράστες. Πάμε. Ναι. Όμως, με αφορμή την ιστορία του κυρίου Μπουτάρη, έχω ερώτημα στον Μπουλακίδα μετά. Πάμε. Ο κύριος Θεοδόρου, καλησπέρα σας. Κύριε Θεοδόρου. Ναι, γεια σας κύριε Βρόβλου. Καλησπέρα σας. Και στο πάνελ. Εγώ τώρα είμαι τελείως αγράμματος και θα ήθελα να σκέφτομαι και λέω, ακούω περικοπές συντάξεων συνέχεια. Γιατί γίνονται περικοπές συντάξεων και δεν γίνεται ένα κούρεμα καταθέσεων? Ένα lifting αμάνε λιγότερο καταθέσεων. Πολύ απλό πραγματάκι είναι. Να βρούμε στην Κύπρο, το ποσό. Ποιος θα λέει να κόβουμε τη σύνταξη, που πόσο πιο συνέχεια από τη δουλειά. Και τα λεφτά τα έχουμε βγάλει και έξω. Και όλα μας σημαίνουν και ιστορίες. Θα κάνουμε καμιά οικονομία καμιά φορά? Λοιπόν, εδώ έλεγα πιο παλιά από το Δουνουτού, 5 θα φεύγουν, 1 θα πάρουμε. Τώρα μα ακούμε με τον κύριο Τσίπρα να βγούμε για να κάνει τα ψηφαλάκια του, θα πάρουμε όσους πρέπει να πάρουμε. Κάτι χιλιάδες. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Την κυρία ΕΡΤ, κάποτε ο κύριος Μητσοτάκης την είχε κλείσει. Και έτσι έλεγε το Δουνουτού, 700 φορές θα κλείσει. Τώρα γιατί είναι ανοιχτή και την πληρώνουμε εμείς? Ο κύριος Τσίπρας την πληρώνει. Ή ο κύριος Πουλακίδας που βλέπω τώρα αυτό και εσύ είναι αυτό,
που έχουν ορχήστρα και τα ξέρουν όλα. Κύριε, πάμε στις διαπραγματεύσεις. Κύριε Θεοδόρου, δεν έχετε καμιά διαπραγμάτευση πουθενά σε κανένα ζήτημα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κύριε Θεοδόρου, δεν είναι το αφεντικό της ΕΡΤ ο κύριος Πουλακίδας, ούτε κανένας άλλου καναλιού. Ένας δημοσιογράφος είναι. Είναι από την κυβέρνηση. Δεν είναι από καμία κυβέρνηση. Ένας συναδελφός μου είναι με που έχει την άποψή του. Αφήστε τώρα. Γιατί αν πηγαίνουμε στους δημοσιογράφους που δεν μας αρέσουν, μοιραία θα πηγαίνουμε και σε αυτούς που μας αρέσουν. Και τότε και αυτό δεν είναι κανονικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε. Ο κύριος Ξανθόπουλος. Πολύ πολύ καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Οι συνταξίδες σας έχουν σημαία. Περιμένουν από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 10 παρα 10, να ακούνε αλήθειες. Και σας συγχαίρω γιατί λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Να είστε καλά. Εγώ είμαι συνταξίουχος. Εμείς πέραν των κόψιμων των συντάξεων, τώρα μας έχουν κόψει και την περίθαλψη. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν πηγαίναμε στα νοσοκομεία, πληρώναμε 5 ευρώ είσοδο για ότι χρειαζόμασταν. Το κόψαμε αυτό. Για την υγεία μας. Το κόψαμε αυτό. Αυτό πάει. Αντί 5 έγινε 50 τώρα. Γιατί έγινε 50. Γιατί έτσι. Πήγαμε εδώ στο Αττικό νοσοκομείο, ναι, για τη σύζυγό μου και για τα μάτια της. Ενώ είχα πάει στο γεννηματά πριν 3,5 χρόνια, τότε που ήταν 5 ευρώ που κατηγορήθηκε ο Γεωργιάδης. Ναι. Και τώρα πληρώσαμε 50 ευρώ. Γιατί πληρώσατε 50. Γιατί μου λες και ζήτησε να εξηγήσει, λέει, γιατί ζητάτε γιατρό, λέει. Κάνατε ραντεβού απογευματινό. Ναι. Εννοείται, έτσι ήταν πάντα. Γιατί δεν παιδιά απαγορεύεται να πας από γεύμα στο δημόσιο νοσοκομείο. Είναι ραντεβού και πληρώνει ραντεβού. Το πρωί, στην ώρα, δεν πληρώνεις. Δεν τους το λέγανε όμως τότε. Ότι να ξέρετε ότι μέχρι το μεσημέρι μπορείτε να πάτε. Το απόγευμα θα πληρώνετε. 15 χρόνια ίσως. Και μάλιστα έχει τιμολόγιο, αν είναι καθηγητής παίρνει 100, αν είναι βοηθός καθηγητή 70, αν είναι απλός γιατρός 50. Είναι απογευματινά ραντεβού νοσοκομείων που εδώ και 15 χρόνια. Άρα το δωρεάν είναι μέχρι το μεσημέρι. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Εμείς που τόσα χρόνια δώσαμε τη ζωή μας και στηρίζαμε την εθνική οικονομία, τώρα που πάμε να γράψουμε φάρμακα, κάθε γιατρός μας παίρνει και το δεκάρικο. Αυτό πάει αυτό. Δεύτερον, όταν ας πούμε ένα πρόβλημα υγείας, και όταν πάμε να κάνουμε εξετάσεις σειρά, π.χ., μας στέλνουν σαν συμβουλημένα, ας πούμε, που κάνουν τις εξετάσεις, και αυτές οι εξετάσεις, αφού έχουν βγει, πρέπει να τις δει ο γιατρός που μας τις είχε γράψει. Η σύζυγός μου, πέρα που δίνουμε αυτά τα πεταψήφια, 14.900, πληρώνουμε και 6 ευρώ, έτσι για να κλείσουμε το ραντεβού, και μας παραπέμπουν να δουν τις εξετάσεις τον Ιούλιο. Δηλαδή από το Μάρτιο τον Ιούλιο. Αν είναι δυνατόν. Πάνε μας πεθάνουν πριν την ώρα μας. Είναι ντροπή. Καλό βράδυ, κύριε Ξανθόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη γραμμή. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, κύριε Σταυρόπουλε. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα δεν είναι οικονομικά και να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν έχει επιπτώσεις. Τα εθνικά θέματα όμως έχει μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να τα κάνετε με ψέματα και με προπαγάνδες. Γιατί θέλετε να λυθείς όνει και καλά το Σκοπιανό. Σας είπε κανείς ότι θέλουμε να λυθείς όνει και καλά, κύριε Σταυρόπουλο. Αφού κάτι το συζητάτε συνέχεια. Και λέτε εκεί πέρα ότι πρέπει. Έχει βρει και ο Τσίπρας τους ψηφοφόρους, λέει, για να το περάσει. Όχι, κύριε, να μην το περάσει. Και αν είναι ο καμένος πατριώτης, θα τον ρίξει αυτή αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, αν ο καμένος κόπτεται για το μακεδονικό, να ρίξει την κυβέρνηση όπως το έκανε και ο Σαμαράς. Αλλά δεν έχει τα κότσια του Σαμαρά ο καμένος και ο πικραμένος. Αν θέλετε, κύριε, να σωθεί η Μακεδονία, αρκετά πουλήσαμε στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Αιώνες τώρα. Ας το πούνε εδώ πέρα. Και ο Τσίπρας να πάψει να το παίζει πατριώτης, ο προδότης. Αφήστε, κύριε Σταυρόπουλε, αφήστε. Αφήστε τα περί προδοτών, αφήστε τα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Αφήστε, γιατί άμα πιάσουμε κουβέντα για το ποιος έχει προδώσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν θα μείνει κόντρα πλακέ. Πάμε. Ο κύριος Κλιαμενάκης.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη για τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν στα εθνικά θέματα. Βλέπω ότι και με τους Τούρκους έχει γίνει σουρωτήρι το Αιγαίο. Εγώ κατάγομαι από το Αιγαίο. Έχει γίνει σουρωτήρι κάθε μέρα. Σήμερα πάλι αλωνίζαν εδώ. Καθημερινά. Είναι τώρα το Σκοπιανό. Τι και τον τα... έχει βλέψει και, τώρα, και οι δύο Έλληνες κλείνουν 90 μέρες, κύριε Κλιαμενάκη. Ορίστε, δεν σας κατακούσα. Και οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κλείνουν 90 μέρες στις φυλακές χωρίς κατηγορητήριο. Εγώ... Ναι, μα εκεί τα είχε συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας. Είναι τακτοποιημένα τα θέματα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ μου κάνει. Εν πάση περιπτώσει και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε κάτι. Εμένα μου κάνει πάντως εντύπωση. Όλα ήθελε να τα τακτοποιήσει τώρα εκείνος. Ποιος είναι, ας πούμε, τι ήθελε. Και το Σκοπιανό και με τους Τούρκους όλα αυτά τα πράγματα. Και τέλος θέλω να πω κάτι. Έχω, δηλαδή, παρεξενευτεί. Ποιοι είναι τελικά οι Γερμανοσογιάδες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στα τέσσερα, ποιοι έχουν κάτι στα τέσσερα, κύριε Στρατάκη, μπορεί να μου πείτε. Έχω μπερδευτεί. Ποιοι είναι στις Γερμανοσογιάδες, οι προηγούμενοι ή οι τωρινοί. Ρωτήστε αυτούς που τα λέγανε. Και για τα τέσσερα και για τα τέσσερα. Εγώ ρωτάω εσάς, κύριε Στρατάκη, γιατί βλέπω ότι άλλα λέγατε πριν την κυβέρνηση του Τσίπρα και άλλα λέτε σήμερα. Γι' αυτό το σας ρωτάω. Μήπως τώρα στα τέσσερα το έχουμε κάνει και σε τρενάκι. Αυτό ήθελα να πω. Έκαστο στο είδος. Έκαστο στο είδος. Σιδηροδρόμος θα είστε, κύριε Χαμενάκη. Πάμε παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Λύκος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχω εγώ μια γνώμη για το Σκοπιανό που λέμε. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί δεν λένε στους Σκοπιανούς, αφού θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, ελάτε να γίνετε Έλληνες Μακεδόνες. Αν πούνε όχι, παρατήστε μας. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω. Ναι, ναι. Να τους πούμε, να τους προσαρτήσουμε. Έλληνες Μακεδόνες, αφού λέτε ότι θέλετε να λέγεστε Μακεδόνες. Και θα μπείτε και στο ΝΑΤΟ. Θα μπείτε και στο ΝΑΤΟ, θα μπείτε και στο ΕΔΟ. Αφού θα είσαστε Έλληνες Μακεδόνες. Ευχαριστώ, κύριε Λύκη. Στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν να μπει κανείς. Να φύγουν θέλουν οι άνθρωποι γιατί τους έχουν φάει τα λεφτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για 17 λεπτά, 16 λεπτά ακόμη. Προφανώς και έχει πολύ φόρτιση το Σκοπιανό και δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή και θα δούμε πολλά ακόμη στην πορεία αυτή τη υπόθεση. Τώρα, κύριε Πουλακίδα, να σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Πήγε ο Πρωθυπουργός σήμερα πάνω στον κύριο Μπουτάλη. Για να δηλώσει τη συμπαράστασή του και από ό,τι κατάλαβα, το έδωσε και το χρήσμα για τις δημοτικές εκλογές, λέγοντάς του ότι θέλουμε να ηγηθεί στο πρόγραμμα. Όχι μόνο το χρήσμα για τις δημοτικές εκλογές, αλλά περισσότερα. Περισσότερα. Ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, του Δημοκρατικού Μετώπου. Είναι παραπάνω από δήμαρχος Θεσσαλονίκης αυτό. Δεν θα κατέβει στις δημοτικές εκλογές που θέλει, θα πάει σε άλλες εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα κατέβει. Αλλά, αλλά το πολιτικό περιεχόμενο. Αν κατέβει στις δημοτικές, θα κατέβει για δήμαρχος. Εκτός αν πει. Θεσσαλονικάκης, ξέρω εγώ. Περιφερειάρχης. Ωραία. Περιφέρεια, ας πούμε. Ποια περιφέρεια, ρε παιδί μου. Ξέρω. Λέγεται Κώστας. Κάτι τέτοιο εννοεί ο Κώστας. Από ό,τι όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι του έχει δώσει ένα χρήσμα που αφορά. Εμβληματικό. Αλλά έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο από πίσω. Το οποίο δεν αφορά το δήμαρχο μαζί από τα σκουπίδια. Ναι. Έτσι. Δίνει μια πόλη. Του λέει ότι στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που έχει τις ιδιαιτερότητες, αν πας εδώ, τις οποίες καταλάβαμε όλοι ότι πια υπάρχουν. Και του δίνει και του λέει: εκεί θα δώσει μια πολιτική μάχη. Και το οποίο το δέχτηκε ο κ. Μπουτάρης, γιατί λέει ότι αυτή η παράταξη, η δημοτική του δηλαδή παράταξη, ναι, με κανένα τρόπο δεν πρέπει να φύγει από τη δημοτική αρχή. Δηλαδή ναι, ότι την πολιτική μάχη που έχουμε να δώσουμε, ας το πούμε έτσι, οι δημοκράτες εναντίον των φασιστικών δυνάμεων της πόλης που σηκώσαν κεφάλι ξαφνικά, πρέπει να τη δώσουμε. Δεν το λέω κομματικά. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Όποιος δεν είναι με τον κύριο Μπουτάρη είναι στο φασιστικό μαύρο μέτωπο. Όποιος δεν είναι με τον κύριο Μπουτάρη. Όχι, όχι, όχι. Αν είναι στο λεγόμενο μαύρο φασιστικό μέτωπο. Ήμουν σαφή σε αυτό που είπα. Ναι, ναι, ναι. Σε καμία παρέτηση. Δεν το θεωρώ εγώ. Εμένα η άποψή μου είναι. Είναι ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Στη μάχη που πρέπει να δοθεί για μια δημοκρατική Θεσσαλονίκη, ο ηγέτης της μίας πλευράς είναι ο Μπουτάρης. Ο εμβληματικός, ο συμβολικός. Απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Απέναντι στους φασίστες, ναι, σε αυτό. Ναι, στη Χρυσή Αυγή. Απέναντι, να σου το πω πολύ πιο συγκεκριμένα. Κομμάτια της οποίας είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πες το όλο. Θα το πω πολύ συγκεκριμένα. Δημοσιογράφοι είμαστε, φασίστες, είμαστε πολιτικοί. Απέναντι στους φασίστες, απέναντι στους ακροδεξιούς και απέναντι σε ένα κομμάτι της ακραίας δεξιάς που είναι κρυμμένο στη Νέα Δημοκρατία. Ολιγάριθμο. Αφού το έχει πει κιόλας. Αυτό που λες τώρα, ανοίγει ένα κύκλο να πάει αύριο ο Μητσοτάκης και να του βάλει ένα στέμα.
απέναντι σε αυτό όλα και τα μέτωπα. Και να πει και ο Μητσοτάκης μπουτάρι, ναι. Μακάρι και γεννηματάκι να κάνει το ίδιο. Μακάρι. Μακάρι και ο Καμπόσης να πήγαινε και να το έλεγε. Ο Δήμαρχος Άρους και να πήγαινε και να το έλεγε. Αλλά εκεί πώς θα πάει ο Μητσοτάκης όταν έχει τον Αβωνή Γεωργιάδη να λέει δεν θα τον πειράξουμε και τον Καμπόσο που έλεγε ότι είναι προβότης ο Μπουτάρης. Έτσι δεν είναι. Να πεις. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει στον Μπουτάρη να του πει μπράβο συγχαρητήρια πάει, που δίνεις τη μάχη σου για το... Μακάρι να πάει ο Μητσοτάκης. Μακάρι, μακάρι να πάει. Μακάρι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να πάει. Αυτό είναι το έλλειμμα ηγεσίας της Δημοκρατικής. Του Δημοκρατικού Κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι τον Δήμαρχο, τον οποίο τον προορίζουν για πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Γι' αυτό και έχει μία ισχύ ο κύριος Καμπόσος, ναι. Προόριστε να γίνει πρόεδρος στην ΚΕΒΕ στη θέση του κύριου Πατούλη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, λέει ότι τον δήμαρχο που λέει τον Μπουτάρη προδότη, δεν θα τον βρούμε κιόλας. Τι άλλο να κάνουμε, του κάνουμε παρατήρηση. Του πάμε, δεν κάνει, δεν μιλάμε έτσι, δημοσίως ναι. κιόλας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμένα είναι αυτό πολιτικό το, πρόβλημα, το, δεν είναι θέμα, το θέμα τυπικό. Είναι, τι νόημα θέμα έχει αστικής ευγένειας και ποιες πολιτικές σκέψεις μπορεί να υπηρετεί η επιμονή στην συζήτηση περί μαύρου μετώπου και μη. Έλα κύριε Χριστάκο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν υπάρχει ένα άκρο από τη δεξιά πλευρά, υπάρχει και ένα άλλο άκρο από την αριστερή πλευρά. Αν κάποιους πολίτες, τους οποίους εκφράζει ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, τους ενοχλεί το μαύρο μέτωπο που επιτίθεται στον κύριο Μπουτάρη και το οποίο κομμάτι του κρύβεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή και αλλού, υπάρχει και ένα άλλο άκρο από την άλλη πλευρά, το οποίο χαϊδεύει τα μωρά που είναι οι Ρουβίκονες και ενοχλείται ένα κομμάτι του πληθυσμού από αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο άκρο που τα σπάει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, το ΚΕΙ της Θεσσαλονίκης, και ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι το φοιτητικό κίνημα είναι ρωμαλαίο και μπορεί να το λύσει μόνο του και τους κυνηγάει. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το άκρο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου χαϊδεύει το ένα άκρο και ένα άλλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου το άλλο άκρο, ο διχασμός. Οι πολίτες τοποθετούνται. Να, παίρνουν και τηλέφωνα εδώ. Άλλος λέει, εγώ πάνω από το πτώμα μου άμα περάσει τη Μακεδονία, άλλον τον ενοχλεί Χρυσή Αυγή, άλλον δεν τον πειράζει να πέσει και καμιά φάπα. Αυτό είναι το κομμάτι της κοινωνίας. Στο τέλος της διαδρομής όμως, εγώ θεωρώ ότι ο πολιτικός κόσμος και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, έτσι όπως το εκφράζει, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον σε αυτό, γιατί δεν έχουν πουθενά άλλου, τουλάχιστον σε αυτό ένα ενιαίο μη διχαστικό μέτωπο. Και τα άκρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και όσο εγώ είμαι εδώ δημοσιογράφος και μου δίνετε και το βήμα να το λέω και όποιο άλλο μέσο δουλεύω, θα λέω ότι τα άκρα είναι πάντα δύο. Το έχω. Είναι ήδη. Το έχω. Δηλαδή οι αναρχικοί και οι φασίστες για σένα το ίδιο πράγμα. Ορίστε. Οι αναρχικοί και οι φασίστες για σένα το ίδιο πράγμα. Τι θα πει το ίδιο πράγμα. Διεκφρήμησέ μου το, να σου το πω. Αν αυτός που, που καίει τα παιδιά, τους ανθρώπους στη Μαρφίν, λέγονται αναρχικοί και οι άλλοι πάνε δέρνουν το Μπουτάρι, λέγονται φασίστες, όπως τους τοποθετεί το πολιτικό σύστημα, λέω, για μένα πραγματικά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν διαφωνώ σε κάτι. Ασφαλώς. Φυσικά. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Ξύλο είναι το ένα, ξύλο είναι και το άλλο. Δεν το χρωματίζω. Ιορδάνης. Δεν μιλάμε για τις πράξεις, μιλάμε για το ιδεολογικό περιεχόμενο. Ποιο ιδεολογικό περιεχόμενο, στο ξύλο, αυτό θέλω να απαντήσεις εσύ. Έχεις το ξύλο ιδεολογικό περιεχόμενο να μου το πεις γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Σου λέω, αν για σένα ο αναρχικός και ο φασίστας είναι το ίδιο πράγμα. Ποιος αναρχικός. Αν μου λες, ποιος είναι ο αναρχικός σου, ξαναλέω. Ο αναρχικός είναι αυτός που μια ιδεολογία που λέει κατάλληλη του κράτους και πάει και καίει όλο το κτίριο και σκοτώνει κόσμο. Είναι ιδεολόγος. Τα μπλέκεις όλα μαζί. Πώς τα μπλέκω λοιπόν. Είναι βολικό. Πάντως, είναι βολικό. Αλλά δεν είναι έτσι. Ευχαρίστως να το κάνω. Αλήθεια στο λέω. Και πες μου το. Στο λέω ξαναλέω. Πάντως νομίζω ότι ο Γιάννης δεν μίλησε για τους αναρχικούς. Νομίζω ότι ο Γιάννης δεν μίλησε για τους αναρχικούς που αμφισβητούν το σύστημα και την κάθε μορφή εξουσία. Μίλησε για τις κουκούλες που καίνε. Εννοείται. Μαζί σου το καταλαβαίνω. Κουκούλες, γιατί μην φοράει και κουκούλες. Και αυτές δεν είναι αναρχικοί. Ο αναρχικός δεν έχει ανάγκη να φοράει κουκούλα. Εντάξει. Ο αναρχικός πάντοτε υπερασπιζόταν τις ιδέες του. Υπάρχει, υπάρχει. Και τη μεγάλη του κόντρα με κάθε λογή συστήματος. Είναι φασίστες και των δύο άκρων αυτοί που σηκώνουν το χέρι. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου. Δεν μιλάω για τις πράξεις. Δεν έχουμε θέμα να θέλω να ξεκινήσω. Όταν βλέπεις ότι κινδυνεύει να παρεξηγηθεί μια στρατηγική
που λες, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει εύκολα στο κουτάρι, γιατί δεν καταδικάζει τον Δήμαρχο που είπε καλά το έκανε και έχει μια, είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτά τα ακραία στοιχεία. Όχι, όχι, από την άλλη πλευρά. Ούτε καν το πιστεύω για τον άνθρωπο. Ούτε καν για τον άνθρωπο δεν άλλο θέλω να πω. Από την άλλη πλευρά, κινδυνεύει να παρεξηγηθεί ότι η κυβέρνηση χαϊδεύει μια κατηγορία ακραίων που μπαίνουν και τα σπάνε και κέρδισαν. Μην μπερδεύουμε το Ρουδίκονα. Το Ρουδίκονα, μην τον μπερδεύουμε αυτά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κώστα μου, άκουσα με. Η Χρυσή Αυγή και εμείς εδώ πέρα, άκουσα με λίγο. Στα τωρινά μας χρόνια, έτσι. Όχι κάποτε. Δηλαδή, επειδή κάποιος παίρνει δύο βαριοπούλες, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κινδυνεύει κόσμος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κινδυνεύει κόσμος με τη βαριοπούλα. Να αξιολογούμε τις πράξεις. Να αξιολογούμε τις πράξεις. Σε πώς να με τις αξιολογούμε τις πράξεις. Δεν συμφωνώ σε τίποτα με αυτά που κάνουν. Η διαμαρτυρία. Αλλά ξαναλέω. Δεν ποινικοποιείται. Η βαριοπούλα ποινικοποιείται. Ξαναλέω. Το ξύλο ποινικοποιείται. Όταν έχεις νεκρό από τη μία πλευρά. Έτσι. Και δεν έχεις από την άλλη, δεν μπορεί να λες. Τυχαία δεν έχεις, δεν λέω εγώ. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Πώς αλλά είναι εκτίμηση. Η αντικειμενική πραγματικότητα λέει ότι δεν έχεις. Με τη βαριοπούλα. Λέει ότι ποτέ δεν σκοτώσανε. Ποτέ δεν μαχαιρώσανε. Οι άλλοι πηγαίνανε με τα μαχαίρια. Και όχι μόνο στο Φίσα. Πηγαίνανε στου Πακιστανού, σε όποιον αδύναμο άνθρωπο υπήρχε σε αυτή την κοινωνία. Το καταλαβαίνουν. Κινδυνεύεις να σου πούνε ότι του δικαιολογείς. Δεν με νοιάζει αν κινδυνεύω. Ναι, άκουσε με μια στιγμή. Θέλω να είμαι ακριβή σε αυτό το οποίο λέω. Θέλω να με ακούσει. Ότι από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορεί να βγαίνει υπουργό τη κυβέρνηση και να λέει ότι αυτά είναι παιδιά μου τα οποία μπουσουλάνε. Μου λέει ο υπουργό τη κυβέρνηση. Μου το λε εμένα. Μου, μου λε να σε αφήσω. Σε ένα ρητορικά στο λέω. Ρητορικά δεν είναι προσωπικό. Τι να παραπάνω μου το τι λέει ο κάθε υπουργό. Σου λέω ότι η κυβέρνηση, όπω κατηγορεί την αντιπολίτευση, έτσι και η αντιπολίτευση, χρεώνει στην κυβέρνηση. Μόνο που δεν είναι το ίδιο πράγμα, Ιορδάνη μου. Ο φασίστα και ο Ρουβίκονα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό σου λέω. Μου, γιατί μένουμε σε αυτό είναι το μικρές πράγμα, τώρα έχεις κολλήσει σε αυτό. Έχει πριν από λίγο ένας τηλεθεατής σου είπε, πώς το λέει, για τη Μαρφίν. Εκεί δεν έχεις τι να απαντήσεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, γιατί έχει κάνει κανείς να απαντήσει για τη Μαρφίν. Βεβαίως, ο άνθρωπος είχε δίκιο. Ναι, αλλά οι νεκροί που λες ήταν στη Μαρφίν. Να το ξαναπώ. Δεν ξέρουμε ποιο το κάνει στη Μαρφίν. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Βρήση Κώστα μου, γιατί το λες τώρα αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, μην κάνουμε συζήτηση από την αρχή. Πολύ ωραία. Φτάσαμε σε ένα σημείο. Ήταν φασίστες αυτοί που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν ή δεν ήταν φασίστες? Δολοφόνοι. Φασίστες δεν ήταν όμως. Ρε, δεν ξέρω τι ήταν την πολιτικά του περιεχόμενα. Δεν ξέρω καν τι ήταν οι άνθρωποι. Άρα θα βάλει ιδεολογικό πρόβλημα. Ιδεολογικό πρόβλημα στο ξύλο. Μα αυτό να το βρήκαμε. Με συγχωρείτε, Γιάννη. Αλλά αυτό πια που συλλάβανε. Αυτό που βάραγε τον Μπουτάρη. Τον πιάσανε και τον είδαμε τι ήταν. Κάτι. Από ποιο μπλοκ βγήκανε αυτοί που κάψανε τον Μπουτάρη. Με τόση ώρα. Εδώ και πέντε λεπτά. Ένα λεπτό. Η συζήτηση που κάνουμε εδώ και τόση ώρα. Πέντε λεπτά. Δεν το ξέρω τι έχει μέσα. Από ποιο μπλοκ δολοφόνοι ήταν. Τώρα από ποιο μπλοκ. Δεν είπα ότι είναι δολοφόνοι. Αν ήταν προβοκάτορες, αν ήταν, δεν ήταν. Αν ήταν ότι ήταν. Α το βρει δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε όμως για τη Μαρφή. Το πρόβλημα δεν είναι η Μαρφή. Το πρόβλημα είναι η επαναλαμβανόμενη κλιματική δράση. Η συζήτηση που κάνουμε εδώ και πέντε λεπτά. Έχω την αίσθηση ότι δικαιολογεί το ερώτημα που έκανε εξ αρχής. Ποιες πολιτικές σκέψεις και στοχεύσεις μπορεί να εξυπηρετεί η επιμονή σε αναφορές περί μαύρου μετόπου και ούτω καθεξής. Πέραν του να συσπηρέωσει σκληρούς πυρήνες, κομματικός εννοώ, έτσι. Πέραν του να προκαλέσει προεκλογική εγρήγορση και συσπήρωση. Αυτή η κουβέντα που κάνουμε, Άκη μου. Διότι βάζει και την κοινωνία σε μια επικίνδυνη συζήτηση. Αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, και θέλω να σας πω ότι θα πάμε σε εκλογές βαθιά, διχασμένες. Ναι. Η κοινωνία θα είναι βαθιά διχασμένη. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και νομίζω ότι θα βλέπουμε ότι θα φτάσουμε σε. Τη πόλωση, λες. Ακριβώς. Όλα τα εργαλεία τη πόλωση. Και θα είναι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση θα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει το Ρουβίκονα και αυτή που είναι τα ακραία στοιχεία. Και από την άλλη η κυβέρνηση θα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για το μαύρο μέτωπο. Ότι φλερτάρει με το μαύρο μέτωπο. Πάντως είναι ζήτημα πολιτική ηγεμονία, για να σου απαντήσω πολύ καθαρά. Είναι θέμα πολιτική ηγεμονία. Και για το λόγο αυτό, και για το λόγο αυτό συνεχίζοντας. Αν μιλάμε με όρους πολιτικού κομματικού και για το λόγο αυτό. Είναι επικίνδυνο πάντως. Και για το λόγο αυτό. Αυτό να πάμε έτσι σε εκλογές. Είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ εύκολο. Θα μεγαλώσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα καταδικάζουν σύσσωμα το πολιτικό σύστημα. Ενδέχεται να μεγαλώσει και το ποσοστό της αποχής στις εκλογές. Και όσο για την προηγούμενη συζήτηση, μάλλον συντάσσομαι με την άποψη του Γιάννη,
Αλλά υπό την έννοια πια, ότι εγώ δεν θέλω να εξετάσω το ιδεολογικό υπόβαθρο μιας παράνομης πράξης. Ως πολίτης, ουδόλως με απασχολεί. Γιατί και ο δρόμος προς την κόλαση ήταν στρωμένος με καλές προθέσεις. Γιατί δεν έχει, γιατί δεν έχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Η ανομία είναι παράνομη πράξη. Θα σου πω αμέσως. Παράνομη πράξη είναι ο ξυλοδαρμός στο μπουτάρι. Παράνομη πράξη είναι το μαχαίρωμα και η δολοφονία του Φίσα. Βεβαίως. Παράνομη πράξη είναι το σπάω με βαριοπούλες. Του Παπαδήμου. Ναι, του Παπαδήμου. Παράνομη πράξη είναι το σπάω με βαριοπούλες. Είναι ηλίθιο όμως. Το, και το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το συμβολιογραφείο του κυρίου Ιξ. Έτσι. Της κυρίας. Ή της κυρίας Ιξ. Και όλες αυτές οι πράξεις δεν πρέπει από κανέναν πολιτικό έτσι, να συγχωρούνται. Και δεν πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση πολιτική. Εδώ πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Θα συλλάβει τον τύπο που έδιρε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και θα φάει 6 μήνες. Πρέπει να συλλάβει, αν μπορεί, τους δολοφόνους της Μαρφίν ή τους δολοφόνους του Φίσα και να καταδικαστούν σε ισόβια ό,τι πρέπει. Πρέπει να πιάσει την ίδια την Κωνσταντοπούλου, τον ίδιο τον Λαφαζάνη και να το σύρει στα δικαστήρια για παρακόλληση, για απειλή. Και να φάει 10 μέρες πληρωμένες. Γιατί η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης τα σπάσανε. Όχι, μπαίνουν μέσα στα συμβολιογραφεία και απειλούν. Έχουμε δει δεκάδες εικόνες τέτοιες. Δεν έχουν δει. Θα σε πάω φυλακή και θα σε κάνω. Αυτή είναι απειλή. Απειλής. Απειλής κάποιον άνθρωπο. Είναι κολάσιμη πράξη. Με νομικά μέσα όμως. Όχι, δεν είναι απειλής με νομικά μέσα. Γιατί σήκωσε τις γροθιές της η Κωνσταντοπούλου να γίνει μαγειοθάμιση κανένα. Απειλής. Απειλής. Είναι απειλή. Απειλή. Θα δεις τι θα πάθεις και θα σε κάνω και θα σε δείξω και θα σε φτιάξω και δώσ' μου το όνομά σου. Εν είδη ποιος είναι η κυρία που ζητάει το όνομα του κάθε συμβολιογράφου. Δεν το κατάλαβα. Ή καθάρματα. Είναι ύβρις. Θέλω να πω το εξής. Πολύ σύντομα. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, νομικό στο επάγγελμα, και που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, το οποίο θεωρεί και κατάφορα αυτό δικαιολογεί εισβολή σε ιδιωτικό χώρο. Της κοινωνίας. Αυτό δικαιολογεί εισβολή δια της βίας σε ιδιωτικό χώρο και το σπρόξιμο των αστυνομικών δυνάμεων. Γιάννη. Αυτή είναι είδους διαμαρτυρία που είναι νόμιμη εν ολίγης. Δεν είναι κολάσιμη ποινικά. Προσέξτε. Είναι κολάσιμη ποινικά. Σε αυτό. Στην ποινή που είναι κολάσιμη. Στο 5 μέρες. Μαχαίρωμα. Στο 5 μέρες. Και ο Σιμίτης ομολόγησε ότι έβαζε στρακαστρούκες. Μία παράκληση. Δεν έχω ούτε κλείσει. Μία παράκληση. Πρόσεξε. Αυτή είναι η ευνομία όμως. Αυτό είναι που θα. Η κοινωνία θα δικαιολογήσει το περί κοινού δικαίου αίσθημα. Λες δεν είναι σοβαρό που το κάνει. Λες ότι υπάρχει ατιμωρησία. Λοιπόν. Αυτό λες. Ακριβώς. Το μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς. Μία παράκληση μόνο. Σύντομα, Γιάννη, γιατί δεν πολύ, πολύ σύντομα, ναι, πολύ σύντομα. Δεν αφού το χρόνο του Άρη. Προσέξτε τη διαφορά, το gap που λέμε πολλές φορές και στο χωριό μου, που λέει ο Κώστας, όταν σε μια βαθιά διχασμένη κοινωνία συμβεί το τσακ και έχει το ατύχημα. Διότι τα γεγονότα του 8 δεν θα είναι μακριά σε μια βαθιά πολλωμένη και διχασμένη κοινωνία. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ξαναυπήρξαμε διχασμένη βαθιά και πολλωμένη και τσάφ είπαμε. Εντάξει, και τσάφ είχαμε. Αυτό λέω. Και τσάφ λέω ότι γεγονότα του πρόσφατα σχετικά. Δεν θα είναι μακριά. Όμως, δεν είχε σχηματοποιηθεί τουλάχιστον το φασιστικό ακροδεξιό μέτωπο στο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τότε υπήρχε, ξέρω εγώ, η ένταση παλιά, η αντιπαράθεση, η πόλωση μπλε και πράσινων καφενείων, αλλά δεν είχε από την άλλη πλευρά. Θέλω να κάνω μια προσθήκη. Όπως δεν καταλαβαίνω ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η επιμονή, ποιους πολιτικούς σκοπούς εννοώ, έτσι, η επιμονή στο μαύρο μέτωπο, άλλο τόσο δεν κατάλαβα την ευθεία αναφορά του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, ότι εσείς κάψατε τα θύματα το 2008. Έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει νόημα σε αυτή τη φάση. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άλλο σημείο και θα έπρεπε να κάθονται στο τραπέζι και να ανταλλάσσουν προτάσεις με επιχειρήματα για το πώς θα μας κοστίσει λιγότερο η έξοδος και πώς θα αποκομίσουμε περισσότερα ως χώρα. Το τι έγινε το 8 Άκη το ξέρει πολύ καλύτερα η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να ρωτήσει την ίδια οικογένεια είναι και να μάθει τι ακριβώς έγινε και τι συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου στις κυβερνητικές επιτροπές της μεταμεσονύχτιας. Και γνωρίζει πολύ καλά και ο κ. Παυλόπουλος τι έγινε, γιατί δεν ήταν 10 ούτε 400 εν αρχική. Ήταν κάτι ευρύτερο, κάτι το οποίο είχε έρθει και απ' έξω. Είχαν γίνει διάφορα στην Αθήνα τότε. Το Πλιάτσικο. Το Πλιάτσικο κτλ. Και κάποιοι καλά, είχαν. Εντάξει, δεν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ μέτοχος. Έχεις ενδείξεις, Ιορδάνη, γι' αυτό. Όχι, θέλω να πω το πολιτικό κλίμα τότε. Το 8. Ήταν άλλο πράγμα.
Θέλω να πω ότι η αντιπολίτευση είχε φουντώσει. Είχαμε δολοφονία ενός νεαρού Γρηγορόπουλου, είχαμε μια σαρή γεγονότα, αλλά μην ξεχνάμε όμως, Ιορδάνη, ότι είχαμε στην Ελλάδα μια άσκηση εντός εγωγικών από δυνάμεις. Άρα συμφωνούμε. Απλώς θέλω να πω ότι πολλές φορές λέμε κάτι. Ναι, και να μην το συμψηφίζουμε. Όχι, δεν, δηλαδή, δεν, και κατά σύμπτωση κάθε κάτι νεοκλασικά τότε που αυτό, είναι. Μακριά από μένα αυτό, Ιορδάνη. Εγώ θέλω να μείνω. Ορίστε. Σε αυτό που έλεγε και ο Ιορδάνης Νωρίτα και είπαν και οι προηγούμενες και οι άλλοι συνάδελφοι. Πάμε σε ένα κλίμα βαθιά πουλωτικό, άσχετα πώς θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν το φθινόπωρο του 18, το Μάιο του 19, τον Οκτώβριο του 19, αν δει κανείς πώς εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος μέσα στα social media την τελευταία περίοδο, ζούμε ένα ιδιότυπο εμφύλιο. Δείτε τι γίνεται στα παράθυρα, στις εκπομπές, στις πολιτικές, από πολιτικά πρόσωπα ακόμα και όπως έχουν δημόσιο λόγο. Πάμε σε ένα βαθύτατα πολιτικό κλίμα. Και αυτό θα το δούμε και να εξηγήσουμε. Εμείς τι κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφε. Και αντί να συζητούμε. Οι δημοσιογράφοι εννοώ. Κάτσε, Βηγιάννη, μου ήρθα σήμερα, δεν έχω πει, δεν έχω σταυρώσει λέξη έλλειψη. Δηλαδή. Άσε, μετάξει, να πω δύο κουβέντες. Είπε ο κύριος νωρίτερα για τα προβλήματα στην υγεία. Υπάρχει καθημερινότητα. Υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση. Γίνονται διάφορα. Η αγωνία τη επιβίωση. Η αγωνία τη επιβίωση. Και αυτά τα συζητάμε την επόμενη μέρα. Έγινε μια συζήτηση στη Βουλή προχθές. Συζητάγαμε για άλλα. Για το Ρουβίκονα. Για το Ρουβίκονα, για το οποίο έκαμε στην Αθήνα. Να το συζητήσουμε. Δεν λέω να μην το συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε όμως τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και γυρίζουμε τώρα στο μαύρο μέτωπο, στο ποιο έκαμε στην Αθήνα, το τι έγινε κτλ. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πολύ σωστά. Να δούμε τι έγινε με τον Μπουτάρι επάνω. Βεβαίως. Το έχουμε καταδικάσει όλοι αυτό. Να δούμε και το μαύρο μέτωπο. Εξάλλου, όπως έλεγε και ο Μαζάουρη, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη φαντασμάτων. Μια πόλη, όπως είπε και ο Πουλακίδας νωρίτερα, η οποία έχει ένα βαρύ φορτίο πολιτικό. Ιδεολογικό, είναι φορτισμένη πόλη. Έτσι. Έχει μεγάλο δίκτυο ακροδεξιάς, δεν είναι απλή περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τι στόχευε αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού. Τσίπρας είχε πει σε ανέπτυτη φάση εδώ και μήνες: πάμε σε ανασύνθεση πολιτικού χάρτη. Τι γίνεται με αυτό, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει στελέχη. Αυτό νομίζω που έγινε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πέρα από το μαύρο μέτωπο, είναι μια πρόβα για το πώς θα πάει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δυνάμεις ιδιαίτερες στην αυτοδιοίκηση δεν έχει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να χτίσει λοιπόν αυτή τη στιγμή συμμαχίες με κεντροαριστερούς, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ενδεχομένως να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν. Όχι αυτόματα θα γίνουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορούν να κουβεντιάσουν, μπορούν να συγκλίνουν, μπορούν να συνεννοηθούν. Και εκεί θα πάει να κάνει τις κινήσεις του. Αυτό βλέπω εγώ. Μια φράση όπου. Παιδιά, έχουμε τελειώσει, σας ζητώ συγγνώμη. Κύριε, μισή φράση κόστα και στα τάκια. Κακώς θεωρούμε ότι το μαύρο μέτωπο αφορά, η συζήτηση για το μαύρο μέτωπο αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή την κατονόμασε. Η συζήτηση, όχι κακώς, είναι λάθος. Είναι λάθος. Αυτό σας το λέω από την αρχή τη συζήτηση. Θέλω να το κλείσω και αυτό. Να είναι σαφές. Η συζήτηση αφορά το ιδεολογικό μέτωπο που πρέπει να έχουν όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες και όλα τα δημοκρατικά κόμματα απέναντι στο φασισμό. Είναι λάθος να το βλέπουμε ενοχικά. Ότι η Νέα Δημοκρατία, να το φαίνεται ενοχικά η Νέα Δημοκρατία, ότι την αφορά. Δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί όταν το λέω ο Πρωθυπουργός, δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι για την Νέα Δημοκρατία. Είδες πώς το περιέγραψα εγώ. Σου είπα τους τρεις. Φασίστες, ακροδεξιοί και ένα πολύ μικρό, ολιγάριθμο κομμάτι ακραίων δεξιών που κρύβεται μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Έχει και ονόματα στη Βουλή. Είναι επομένη στο δελτίο. Πώς, πατράει, εξαιρετάει, ρε παιδιά. Έλα κύριε Γιάννη, να κλείσουμε, παρακαλώ. Είναι εύκολο δηλαδή, θέλω να πω, για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να το τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα επαναλάβω απλά ότι έχουν αλλάξει καιροί και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Περάσαμε περιόδους έντασης, πόλωσης, πράσινα και μπλε καφενεία τη δεκαετία του 80. Τώρα πια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει το διαδίκτυο, τρέχει η πληροφορία. Δεν είμαστε οι κλασικοί δημοσιογράφοι που, εν πάση περιπτώσει, μεταλαμβαδεύουμε, φέρνουμε, λέμε, δημοσιολογούμε. Υπάρχει, ο καθένας μπορεί να γίνει δημοσιογράφος μέσα στα social media και διαμορφώνεται άποψη. Οι συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό δεν είχαν έκφραση από μέσα, κεντρικά μέσα ενημέρωσης, από το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν εδώ πέφτει και η ευθύνη και σε εμάς τους δημοσιογράφους κατά πόσο μπορούμε να μην μπολώνουμε τέτοιες καταστάσεις. Και εχθρός του πολίτη δεν είναι ο δημοσιογράφος. Το Σάββατο που έγινε η επίθεση στον Μπουτάρι, πώς ξεκίνησε, από ένα fake news, ακριβώς. Μια ψευδής είδηση. Ακριβώς. Ότι γινόταν στην ότι πόλη, γινόταν την ίδια στιγμή που εμείς διαμαρτυρόμαστε, οι έξω από εδώ κάνουν. Τον κατηγορήσαν ότι την ίδια είχε μέρα, δώσει άδεια. Την ίδια μέρα που πήγε τα γιορτά. Ενώ δεν υπήρχε. Λοιπόν, δεν είχε δώσει άδεια. Καλή σας. Αυτοπεριοριστούμε λοιπόν. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Καλό τελικό αύριο, Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ. Ρονάλντο εναντίον Σαλάχ. Κόκκινη διάβολη μπορώ να πω. Ναι. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά.